Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, στην ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Άστρα. Σήμερα έχουμε Τρίτη, 23 Ιανουαρίου, και θα δούμε μαζί όλα τα θέματα που επικρατούν σε πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, ξεκινώντας από τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Συγκλονίζουν τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως για το πώς έφυγε από τη ζωή ο άτυχος 31χρονος Μπάμπης Κούτσικος, ισόρος του οποίου βρέθηκε σε βαλτώδη περιοχή στο Μεσολόγγι. Ο Μπάμπης, ο οποίος αγνοείται για περισσότερες από 2 εβδομάδες, έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς με καραμπίνα, τους οποίους προσπάθησε να αποφύγει. Ο δράστης μάλιστα φέρεται να χρησιμοποίησε φυσίγγια για αγριογούρνο. Μάλιστα, ο 31χρονος φαίνεται να δολοφονήθηκε με έναν πυροβολισμό από κυνηγητική καραμπίνα που δέχτηκε πλαγίο με τοπικά με τα σκάγια να του προκαλούν πολλαπλά τραύματα. Την ίδια στιγμή, συγκλονισμένη η οικογένεια του νεαρού, η αδελφή του 31χρονου Χριστίνα ήταν αυτή που κλήθηκε να αναλάβει το δύσκολο έργο της αναγνώρισης της ορού. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στην Πάτρα θα διεξαχθεί η νεκροτομή στη σωρό του άτυχου Μπάμπη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός του προήλθε από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε ή από πνιγμό μετά τα πυρά. Παράλληλα, προφυλακιστέως κρίθηκε χθες ο 50χρονος Κρεοπόλης μετά τη μαραθώνια απολογία του στον ανακριτή Μεσολογγίου, η οποία ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα. Σε χυδαίο ομοφοβικό παραλήρημα προχώρησε από βήματος βουλής ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Τίγκας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είναι από αυτούς που σπρώχνουν αντί να τους σπρώχνουν. Ο ίδιος είπε ότι η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια ανοίγει παράθυρο παιδεραστίας. Εμφανίζοντας μια φωτογραφία ενός ομόφυλου ζευγαριού με 2 παιδιά, είπε ότι βλέπουμε 2 μαντράχαλους με 2 παιδάκια. Αυτή εδώ η φωτογραφία δεν είναι φυσιολογική, αποτελεί ντροπή για το ανθρώπινο είδος. Ενώ σε εκείνο το σημείο διαμαρτυρήθηκαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Βασίλη Στίγκα να απαντά ότι είναι κόμμα τρανς. Συνεχίζοντας, είπε ότι σε λίγο θα αρχίσουν οι στρέιτ να νιώθουν ενοχές επειδή δεν είναι ομοφυλόφιλοι, για να ανακαλέσει την προσβλητική του αναφορά μετά από παρατηρήσεις του Προεδρείου. Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή 26χρονη γυναίκα, που κατηγορείται ότι έβαλε κοριό στο αρκουδάκι του παιδιού τους για να κρυφακούει τον πρώην σύζυγό της και συνελήφθη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Εις βάρος τους είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για παραβίαση του απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, και μέχρι την απολογία της παρέμεινε υποκράτηση. Όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης, Κυριάκος Καντιλίδης, η 26χρονη προσκόμισε πλήθος αποδεικτικού υλικού και στοιχείων, που δείχνουν ότι παρόλο που γνώριζε ότι ήταν παράνομη η πράξη της, προχώρησε σε αυτή για να προστατεύσει το παιδί της, καθώς είχε δει κακό στο σώμα του. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε και 3 φωτογραφίες που δείχνουν το παιδί να φέρει σημάδια. Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε στο χωριό Λουκίσια της Εύβοιας η κηδεία του 43χρονου Σάκη Νικολάου, τον οποίο δολοφόνησε μια 39χρονη γυναίκα το πρωί του Σαββάτου στη Χαλκίδα. Η μητέρα του αδικοχαμένου 43χρονου έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενη από συγγενείς. Τραγική φιγούρα και η σύζυγος του 43χρονου, η οποία ήταν και η πρώτη που αντίκρισε νεκρό τον άντρα της, κάτω από το σπίτι τους λίγο μετά τις 8 το πρωί. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου βρέθηκε από νωρίς πλήθος κόσμου για να πει το τελευταίο αντίο στον άτυχο 43χρονο. Στο μεταξύ, 39χρονο που κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χαλκίδας αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τετάρτη στον ανακριτή, μετά τη δίωξη που της ασκήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά αναλυτικά τα θέματα που επικρατούν τόσο σε πανθεσσαλικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Καλωσορίζοντας εδώ πέρα τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη Μπαντίδη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Ιώνα, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κουρέτα, ο οποίος σήμερα παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου το πρωί από το κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα και αναφέρθηκε σε μια πρόταση που έκανε ο ίδιος σχετικά με την αποστράγγιση των υδάτων στην Κάρλα. Είναι το θέμα άλλωστε των τελευταίων μηνών που απασχολεί τόσο περιοχές του νομού Μαγνησίας όσο και περιοχές του νομού Λαρίστο. Τι θα γίνει με όλα αυτά, με όλες αυτές τις εκτάσεις που 5 μήνες μετά παραμένουν κάτω από το νερό. Ακριβώς, να σημειώσουμε ότι ήταν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αποστράγγιση, όπως είπες, της Κάρλας μέσω αντλιών. Αυτό που κατέθεσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης και βέβαια τόνισε ότι πρόταγμα για την περιφέρεια Θεσσαλίας σε αγαστή συνεργασία με το κεντρικό κράτος είναι η αποκατάσταση, ακριβώς όπως το έθεσε η Ιωάννα, για τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως περιοχών στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα και στην περιοχή της Μαγνησίας, γιατί όντως ο νομός Μαγνησίας δέχθηκε μεγάλο πλήγμα. Βέβαια αυτό ήρθε και μετά τα όσα υποστήριξε ο κ. Κουρέτας και σε συνάντηση με παραγωγούς αγρότες που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Στον ευρύτερο, θα λέγαμε, στο ευρύτερο πλαίσιο των όσων καταγράφονται για τη Θεσσαλία, που είπε ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας γνωρίζει ήδη, έχει τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα προβλήματα και είναι εδώ για να εγγυηθεί για τις λύσεις. Αυτό σαφέστατα είναι πολύ σημαντικό, και γιατί βέβαια ακούν όλα αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πλημμυροπαθείς και αναμένουν για την ενίσχυση και την αποκατάσταση. Επίσης, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης σήμερα από τον κύριο Κουρέτα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο πλαίσιο αυτής της πρότασης που κατέθεσε, και παράλληλα στάλθηκε το μήνυμα και προς τους αρμόδιους φορείς να ξεκινήσει όλη η διαδικασία που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και για την πρώτη ταξάς. Και επίσης για περιοχές εδώ στην Μαγνησία. Συγκεκριμένα μίλησε για το θέμα της απομάκρυνσης των υδάτων. Σιγά σιγά είναι κάτι το οποίο, όπως είπε, πρέπει να μπει ψηλά ως προτεραιότητα. Από κοινού με τα άλλα ζητήματα βεβαίως που αφορούν τις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, τόνισε χαρακτηριστικά. Από εκεί κιόλας ξεκίνησε όλη η συζήτηση ότι από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις έχουν προκύψει δύο βασικά προβλήματα. Το ένα από αυτά είναι το στρατόπεδο που είναι στο Στεφανοβί και το οποίο έχει δεχτεί τεράστιες ποσότητες νερού. Με αποτέλεσμα να έχουν φύγει αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις και να έχουν μεταφερθεί στα Γιαννιτσά και στα Μέγαρα, όπως τόνισε. Αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την περιοχή, καθώς 800 οικογένειες βρίσκονται και απασχολούνται στο στρατόπεδο. Ήταν και το επιχειρησιακό πλήγμα και το πλήγμα για την οικονομία της περιοχής παράλληλα. Ακριβώς. Και το δεύτερο πρόβλημα που είπε ότι προκύπτει από όλες αυτές τις πλημμυρισμένες εκτάσεις είναι φυσικά ότι οι αγρότες, ότι η παραγωγή εδώ πέρα της Θεσσαλίας δεν θα μπορούν να παράξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, να καλλιεργήσουν τις ήδη εκτάσεις τους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Κουρέτας είχε προτείνει και πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες συγκεκριμένα, την πρόταση να βγαίνουν τα νερά προς την περιοχή του Αιγαίου. Ο ίδιος σήμερα πρότεινε να υιοθετηθεί μια νέα πρόταση με αντλίες, ώστε να γυρνάνε πίσω στον Πηναίο. Όπως τόνισε, έχει ενημερώσει ήδη την κυβέρνηση για αυτή την πρόταση. Περιμένουν και το master plan της Ολλανδικής εταιρείας που αναμένεται περί τα τέλη του Φεβρουαρίου και αναμένουν να δουν ποια από τις δύο προτάσεις θα επικρατήσει. Με τον ίδιο να αναφέρει ότι αυτή θα γίνει σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς υπολογίζεται ότι στα τέλη αυτού του χρόνου, στις αρχές του επόμενου, θα έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα και είναι και πιο οικονομική, όπως λέει, καθώς ανέρχεται μόλις τα 25 εκατομμύρια, που είναι ένα ποσό που, όπως είπε, ότι για την Κάρλα αξίζει να δώσουμε για όλο αυτό το ταμιευτήριο και για όλες αυτές τις εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από την Κάρλα, αξίζει να το δώσουμε. Ναι, πάμε να δούμε αναλυτικά τι είπε ο κ. Κουρέτας σήμερα. Μία πρόταση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, στην οποία συζητήθηκαν λύσεις για την απάντηση των πλημμυρικών υδάτων στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε κυρίως στα δύο σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει από την πλημμυρισμένη, όπως χαρακτηρίζεται Κάρλα. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ποια είναι η προοπτική για την περιοχή καλλιεργητικά, και δεύτερον, ποια είναι η προοπτική για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς έχει μπει στον πάτο του ενδιαφέροντος, και είναι το στρατόπεδο του Στεφανοβικίου, το οποίο αυτή τη στιγμή τα ελικόπτερα που έχουμε έχουν χωριστεί. Τα μεν, μία μερίδα έχει πάει στα Γιαννιτσά και η άλλη μερίδα έχει πάει στα Μέγαρα. Και αν δεν υπάρχει μια πρόταση βιωσιμότητας για την περιοχή, το στρατόπεδο αυτό θα φύγει. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για την περιοχή μας για δύο λόγους. Πρώτον, ότι δίνει μια άλλη αξία για πολλούς λόγους στην περιοχή, και δεύτερον, διότι υπάρχουν 800 οικογένειες οι οποίες ζουν εκεί και οι οποίες θα φύγουν. Και αυτό έχει και μια επίπτωση. Δεν είναι το κύριο, αλλά είναι και αυτό σημαντικό. Ο κύριος Κουρέτας έθεσε επιτάπητο στην κατασκευή 12 αντλιών σε διάφορα σημεία του πλημμυρισμένου τοπίου της Κάρλας, με σκοπό την απομάκρυνσή τους και την επαναφορά των καλλιεργήσιμων αγροτικών εκτάσεων. Η πρόταση, η οποία βάζουμε σήμερα στην συζήτηση, είναι η πρόταση μιας ελληνικής εταιρείας που είναι εξειδικευμένη σε αντλίες και δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα. Έχει ήδη συζητηθεί η πρόταση αυτή και με την κυβέρνηση, δεν θα είναι κάτι ενεθρία, το γνωρίζουν δηλαδή, απλώς εγώ σήμερα το βάζω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μπορούν να φέρουν αντλίες και να τις τοποθετήσουν σε διάφορα σημεία του πλημμυρισμένου τοπίου της Κάρλας,
Πρώτα θα απαντληθούν τα νερά που έχουν εγκλωβιστεί στα κανάλια σε ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούν να φύγουν και είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια κυβικά. Αυτοί με τις αντλίες τους θα παίρνουν περίπου μέχρι 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα, περίπου. Και στη συνέχεια θα τοποθετήσουν τις αντλίες τους σε διάφορα σημεία της πλημμυρισμένης περιοχής και με ειδικούς σωλήνες θα μεταφέρουν το νερό σε περίπου 6 χιλιόμετρα σε ένα σημείο το οποίο στο σίγμα 1, το οποίο στη συνέχεια διαβαρύτητας θα πηγαίνει στον ποινιό. Η πρόταση της περιφέρειας δημιουργεί την προοπτική απάντληση του νερού από την περιοχή της Κάρλας μέχρι τα τέλη αυτού του έτους, με αρχές του επόμενου. Μέσα σε ένα διάστημα περίπου μέχρι τα τέλη του χρόνου, με την περιπόθεση θα γίνει ένας υποσταθμός 10 ΜΒ, ο οποίος μας ενημέρωσαν ότι η ΔΔΕ μπορεί να τον φτιάξει σχετικά γρήγορα. Θα αρχίσει η απάντληση και πιστεύουμε με τον προγραμματισμό που μας έδειξαν ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου, αυτού του χρόνου, θα έχει στεγνώσει καταρχάς η περιοχή στα κανάλια που μπορούν να ξεκινήσουν να σπέρνουν και ένα μεγάλο μέρος από τη δυτική πλευρά, πάνω από 70-80 χιλιάδες στρέμματα, το οποίο επίσης μπορεί να καλλιεργηθεί από τις αρχές φέτος, ας πούμε, για σιτηρά. Και μέχρι το τέλος του χρόνου μπορούν να έχει γίνει απάντηση όλων των νερών και θα αρχίσουν σιγά σιγά οι καλλιέργειες, θα δημιουργηθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό ένα αντιπλημμυρικό ανάχωμα το οποίο θα προστατεύει το στρατόπεδο σε ένα αρκετό μεγάλο ύψος, ούτως ώστε μετά τα Χριστούγεννα να μπορέσει να μπει, όπως μας δήλωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση της κυβέρνησης, αλλά είναι μια πρόταση αυτή να μπει μέσα ο στρατός για να μπορέσει να γίνει οι κατάλληλες συνθήκες, να στεγνώσουν τα σημεία που χρειάζεται για να μπορέσει να μεταφερθεί ξανά εκεί εφόσον γίνει το ανάχωμα. Ο Περιφερειάρχης τόνισε τέλος πως η κυβέρνηση διαβλέπει θετικά το έργο αυτή τη στιγμή, καθώς δεν υπάρχει στα σχέδια άλλη καλύτερη λύση. Εξήγησε δε πως η δημιουργία σύραγγας απάντηλης προς το Αιγαίο, η οποία είχε συζητηθεί σε προηγούμενο χρόνο, θα αποτελούσε μεν μια ιδανική λύση, αφού θα παρήχε διαβίου προστασία σε ολόκληρη την περιοχή. Η υλοποίησή της όμως θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα. Αυτά είπε ο κύριος Κουρέτας. Μένει τώρα να δούμε να υλοποιούνται όλες αυτές. Πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά και σε κάθε περίπτωση ακριβώς και για εμάς, γιατί η Μαγνησία να πέσει το βάρος στις παρακάρλιες περιοχές, τα χωριά τα οποία πλήγησαν και κυρίως ό,τι θα γίνει για την Ταξάς είναι πολύ σημαντικό, όπως γνωστοποίησε. Και όχι μόνο πώς θα υλοποιηθούν, αλλά και πότε θα υλοποιηθούν, γιατί ήδη έχουν και το περάσει 5 μήνες. Και θα πρέπει και μετά το Φεβρουάριο που θα ανακοινωθεί και το Master Plan και οι προτάσεις να ξεκινήσουν ταχύτατα τα έργα της αποκατάστασης τόσο στην περιοχή της Κάρλας όσο και στις υπόλοιπες περιοχές, γιατί κάποιοι από τους αγρότες έχουν ήδη χάσει τις περιόδους της σποράς του χειμερινού, τουλάχιστον να προλάβουν τις επόμενες. Ακριβώς. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Καθώς σήμερα στη Λάρισα βρέθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, είχε μια σειρά από επισκέψεις σε φορείς και υπηρεσίες της Λάρισας. Και όπως είπε, εμείς είμαστε εδώ σαν κυβέρνηση, ακούμε την αγορά και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις αλλά και να βοηθήσουμε την εμπορική αγορά. Ακριβώς. Διαδοχικές συσκέψεις, όπως το έθεσε η Ιωάννα, με οικονομικούς φορείς. Πραγματοποίησε σήμερα από τη Λάρισα που βρέθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Βρέθηκε μεταξύ των άλλων στην ΔΟΗ και στο επιμελητήριο, που έχει συνάντηση εκεί με τους παραγωγικούς φορείς. Και όπως αντιλαμβάνεστε, επιτάπητο στέθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αγοράς, οικονομικά ζητήματα, οτιδήποτε έχει να κάνει και με τα φορολογικά δεδομένα, σε μια περίοδο που παραμένει δυσκολία για τις επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Επίσης, ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αφορά στο πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αλλά και οι επαγγελματίες. Και το έχουμε αναδείξει και εμείς με τα ρεπορτάζ αναλυτικά στην τηλεόραση του Άστρα, είναι αυτό το θέμα με τα POS, για παράδειγμα. Και τέθηκε και αυτό μεταξύ των άλλων ως ζήτημα αιχμής για τους επαγγελματίες. Το μήνυμα, ακριβώς όπως είπες και εσύ προηγουμένως, του Υφυπουργού ήταν ότι η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο, αφού γκράζεται τα προβλήματα και τον παλμό της κοινωνίας, καταβάλουμε, είπε, κάθε προσπάθεια. Οι δείκτες δείχνουν, τόνισε ο κ. Θεοχάρης από τη δική του πλευρά, ότι σαφέστατα η ελληνική οικονομία έχει ανέβει επίπεδο τα τελευταία χρόνια, χάρη στις θυσίες, όπως είπε, χαρακτηριστικά των Ελλήνων πολιτών. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι θα θωρακίσουμε και θα έχουμε μια ισχυρή οικονομία και στο μέλλον και σε κάθε περίπτωση να δώσουμε το μήνυμα ότι στηρίζουμε τους επαγγελματίες. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά θέματα που απασχολούν την αγορά, τους επαγγελματίες και το επιχειρήν, τα οποία τα έθεσαν και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων προς τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και ζήτησαν λύσεις σε κάθε περίπτωση και ενίσχυση του επιχειρήν. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοχάρη.
Στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, προκειμένου να παραστεί σε σειρά συναντήσεων με τοπικούς οικονομικούς φορείς. Ξεκινώντας από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ο κ. Θεοχάρης συνομίλησε με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, ενώ στη συνέχεια μετέβη στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων και έπειτα στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Η επίσκεψη εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών να συνομιλεί με την αγορά και φυσικά να βλέπουμε και τις υπηρεσίες μας, ώστε να ακούμε τον παλμό της συναλλαγής, των προβλημάτων, των ζητημάτων που τίθεται. Έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες ως Υπουργείο Οικονομικών και παλαιότερες πρωτοβουλίες, αλλά και νεότερες στα πλαίσια του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που μόλις πέρασε πριν το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς. Πρωτοβουλίες οι οποίες τώρα πια είναι στο επίπεδο της υλοποίησης. Θυμίζω, από 1η-1η μπαίνει ένας κωδικός QR code στα τιμολόγια. Έχουμε την επέκταση του POS σε 35 νέους κλάδους. Έχουμε τη σύνδεση του POS και των ταμιακών. Έχουμε το κλείδωμα του ΦΠΑ με το My Data των δηλώσεων του ΦΠΑ από Φεβρουάριο, ώστε να συμφωνούν με τα στοιχεία που παίρνουμε από το My Data. Έχουμε λοιπόν μια σειρά πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι προφανές ότι έχουν ουσιαστικά ζητήματα υλοποίησης και πρέπει να ακούμε την αγορά, να βλέπουμε εκεί που υπάρχουν τις λειτουργίες, να τις διορθώνουμε, να επεμβαίνουμε, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο των καθυστερήσεων και βέβαια να το κάνουμε με έναν τρόπο που η αγορά να μπορέσει να το υλοποιήσει. Έτσι δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε ασκόπες τους ανθρώπους και κυρίως να υπάρχει δυνατότητα των προμηθευτών που προμηθεύουν αυτές τις λύσεις να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που ακούγονται γύρω από τα όσα εφαρμόζονται από πλευράς πολιτείας. Υπάρχουν αντιδράσεις στον τρόπο υλοποίησης σε βελτιωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και να τελικά να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι και να μπουν τα POS σε όλη τη Λιανική και να συνδεθούν ώστε να μην μπορεί να κοπεί απόδειξη χωρίς POS και υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες είναι εδώ πέρα για να σαμποτάρουν αυτή τη διαδικασία. Τις πρώτες τις ακούμε, είμαστε εδώ με ευήκονους, ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος της επίσκεψης, με δύο λόγια. Τις δεύτερες κοφεύουμε και δεν πρόκειται να τις δεχτούμε, διότι δεν δέχονται την ουσία της προσπάθειας που είναι η καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Η επίσκεψη του Υφυπουργού στη Λάρισα εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλει η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της περιφέρειας, την άμεση επίλυση ζητημάτων, τα οποία σχετίζονται με κατατόπους ιδιαιτερότητες και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Πάμε τώρα, Βασίλη, στο Βόλο, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την πρώτη συνεδρίαση με τον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Θεοδόρου, όπου πάλι δεν έλειψαν οι αντιδράσεις, οι εντάσεις, μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ακριβώς έγινε χθες? Ακριβώς. Παρθενική εμφάνιση του κυρίου Θεοδόρου ως πρόεδρος του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τα όσα εκτελήθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δεν έλειψε όμως η ένταση στη χθεσινή συνεδρίαση. Συγκεκριμένα, να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παπαπέτρος, ετήθηκε εκ νέου από το βήμα της χθεσινής συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, ο κ. Κώστας Λούλης. Μάλιστα, προσκόμισε στο Δημοτικό Συμβούλιο επιστολή που υπογράφει ο ίδιος ο κ. Παπαπέτρος, όπως υποστήριξε ο κ. Λούλης, και στην οποία είπε ότι απευθύνει σε κοινοβουλευτικά κόμματα ζητώντας να αντιδράσει το πολιτικό σύστημα απέναντι στο φαινόμενο Αχιλλέα Μπέ, όπως αντέδρασε απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Η απάντηση του κ. Παπαπέτρου ήταν ότι θα προβώ σε μήνυση και να σημειώσουμε ακόμη ότι επικράτησε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά τη διάρκεια των όσων υποστήριξε ο κ. Μπέ, ο Δήμαρχος του Βόλου, αναφορικά με την παρέμβαση του Δήμου στις γραμμές του ΟΣΕ στην Αγριά, το ρεπορτάζ που κάλυψαμε τις προηγούμενες ημέρες. Και ένας χαρακτηρισμός προς την προϊσταμένη της φορείας νεωτέρων μνημείων ήταν αυτό που πυροδότησε την ένταση, όταν υπήρξε αντίδραση από την κυρία Κοκκινάκη από πλευράς της μειοψηφίας, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τόνοι σε αυτή τη συνεδρίαση. Και παράλληλα, ο κύριος Μπέος απάντησε για τα τεπιμερικά έργα της αποζημιώσης των πληγέντων. Στις αποζημιώσεις των πληγέντων είπε ότι έχουμε κάνει ό,τι περνά από το χέρι μας και συνεχίζουμε. Και βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δει κυρίως η κυβέρνηση. Εμείς όμως είμαστε εδώ να στείλουμε το μήνυμα, είπε ο κύριος Μπέος, ότι είμαστε κοντά στους πολίτες και θα προχωρήσουμε τις αποκαταστάσεις. Και βεβαίως, όπως είπαμε, το επίμαχο θέμα ήταν αυτό με το ζήτημα των γραμμών του ΟΣΕ. Άρα, ο κύριος Μπέος λέει ότι για τις αποζημιώσεις τουλάχιστον από τις πλημμύρες δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος Βόλου, ότι είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση. Έχει τώρα στο τον να κύριο λόγο, αυτά. Όπως αντιλαμβανόμαστε, και αυτό ισχύει σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους, τον έχει η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε επικουρικά εδώ, τόνισε ο κύριος Μπέος,
για να συνδράμουμε, αλλά εκεί που μας αναλογεί για να μπορέσουμε να πράξουμε αυτά που πρέπει για την αποκατάσταση, είμαστε εδώ και η κυβέρνηση μας έχει εμπιστευτεί γι' αυτό. Διεμήνυσε για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος, ούτως ή άλλως το έχει τονίσει στις δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα, ότι ο Δήμος Βόλου ένεκα του γεγονότος ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε το ποιοι είναι ικανοί, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπέος. Έχουμε την αρμοδιότητα λοιπόν να μπορούμε να κρίνουμε και εμείς, αγαστή συνεργασία βέβαια με το κεντρικό κράτος, εκεί που πρέπει να γίνουν απαραίτητες παρεμβάσεις. Ακριβώς, και άλλωστε πριν από λίγες μέρες κιόλας από το Δήμο Βόλου είχε εκδοθεί και ανακοίνωση που έλεγε ότι θα υπάρξει ένα σημείο στο κέντρο του Βόλου και αν δεν κάνω λάθος στην οδό Δημητριάδος, όπου θα εξυπηρετούνται οι πολίτες, οι πλημμυροπαθείς πολίτες σχετικά με ερωτήσεις και να τους βοηθήσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Ακριβώς. Ένα γραφείο που το οποίο ξεκίνησε και το καταγράψαμε το ρεπορτάζ, είναι σε συνεργασία και με τον κύριο Τριαντόπουλο, να το επισημάνουμε αυτό τον αρμόδιο υφυπουργό. Ήδη οι αιτήσεις, όπως καταγράψαμε το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολλές από κόσμο που σπέβδει εκεί για την υποβολή αιτήσεων και για να λάβει πληροφορίες για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία και να μπορέσουν βεβαίως όσοι έχουν κάνει τις αιτήσεις να λάβουν αποζημιώσεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί αρκετούς πολίτες που ζητούν βέβαια τη δικαίωση και ζητούν την αποκατάσταση μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανέβηκαν ξανά οι τόνοι στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. Να ζητήσει δημοσίευση γνώμη ο επικεφαλής της μείζωνας μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου Νίκος Παπαπέτρος, αιτήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Κώστας Λούλης. Ο κ. Λούλης έκανε λόγο για επιστολή που υπογράφει ο ίδιος ο κ. Παπαπέτρος, όπως είπε, και την οποία απευθύνει σε κοινοβουλευτικά κόμματα, ζητώντας να αντιδράσει το πολιτικό σύστημα απέναντι στο φαινόμενο Αχιλλέα Μπέο, όπως αντέδρασε απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Από την πλευρά του, ο κύριος Παπαπέτρος είπε ότι θα καταθέσει μήνυση εναντίον του κυρίου Λούλη για τα λεγόμενά του. Στα δικαστήρια είστε κάθε μέρα. Ένα συγγνώμη, λίγουν ολόκληρες υποθέσεις. Αυτή η διαδικασία δεν ζήτησα τίποτα. Έχει γιατί αυτό φύγει. Ισοπεδώνει την τιμή και την υπόλοιψη και της δικής μου οικογένειας που δεν δίνω το δικαίωμα σε κανέναν να τηθεί για αλλά και εκατοντάδων ανθρώπων που ήμασταν στην παράταξη. Επειδή έχει παραβιαστεί και ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων ευαίσθητων, τα πολιτικά δεδομένα είναι ευαίσθητα. Το ένα, του απορρίτου των επιστολών, εγώ δεσμεύομαι δημοσίως και με παρακολουθούν. Εγώ αύριο θα καταθέσω μήνυση και τον προκαλώ και τον ίδιο. Την παρθενική του εμφάνιση εντωμεταξύ ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε χθες ο Θάνος Θεοδόρου μετά την παρέτηση του Γιώργου Μουλά. Είμαστε στην τρίτη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και είναι και η πρώτη συνεδρίαση από τη δική μου θητεία. Ξεκινάει σήμερα. Ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω δύο πραγματάκια. Έχετε πάρει όλοι τον κανονισμό ως Δημοτική Σύμβουλη της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Να τονίσω αυτό το σημείο ότι θα εφαρμοστεί κατά γράμμα ο κανονισμός. Δεν θα δικηθεί κάποιος. Εφόσον όμως τηρούμε τη σωστή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, οι τόνοι ανέβηκαν και κατά τη συζήτηση για την πλημμυρικά έργα και τις αποζημιώσεις των πληγέντων, καθώς και την αποκατάσταση της παραλιακής της Αγριάς εκεί όπου υπάρχουν οι γραμμές του ΟΣΕ. Αφορμή αποτέλεσε τα όσα είπε ο Δήμαρχος προς την προϊσταμένη Νοτέρων Μνημείων, που σταμάτησε τα έργα στην Αγριά. Πήραμε μια πρωτοβουλία, ξεκινήσαμε να τις ξυλώσουμε, όχι να καταστρέψουμε, προς Θεού. Και ο τόφαλος, πώς τη λένε η κυρία Γεωργίου. Ναι. Έλα, πάλι μιλάει η κυρία, μην διακόπτεται. Με διακόπτεις, μιλάω. Μην διακόπτεται. Μην διακόπτεις. Άστο σου λέω. Πέρασες. Ωραίο κούρεμα έχεις. Σου πάει. Ναι, λοιπόν, όπως γνωρίζετε, λοιπόν, έγινε ντροπή σε σένα. Δεν σε σταματάει κανένας από το συνδυασμό. Γι' αυτό τη βάλατε στο συνδυασμό. Δεν καταλαβαίνεις, δεν πέρασε εδώ. Κοίταξε γιατί θα έρθει το ναυτικό. Θα έρθει το ναυτικό, περίμενε. Λοιπόν, κύριε Ζάχο, ολοκληρώνοντας, δεν πειράζει, άστε, δεν καταλαβαίνει. Να εκτίθεται συνέχεια, δεν καταλαβαίνει. Δεν πειράζει, εγώ είμαι για δέκατη χρονιά και μέχρι το 29 εδώ θα είμαι. Με εντολή του κόσμου. Εσείς θα εκτίθεστε. Κύριε Ζάχο, ως εκ τούτου για τις γραμμές, έγινε ένα σήμα από την νεωτέρων μνημείων, τη διευθύντρια, τον κύριο Τόφαλο. Ή την κυρία.
Ρε τι γίνεται, α. Να κι ο άλλος. Ρε να κι ο άλλος, ο Γαργάλας. Ο κύριος Γαργάλας. Ο αγωνιστής. Λοιπόν. Ο αγωνιστής, ναι. Κύριε, τι... τι γίνεται. Εάν συνεχίσετε... Τι επίπεδο. Εάν συνεχίσετε... Εάν συνεχίσετε... Θα διακόψω τη συνεδρία. Λοιπόν, θα διακόψουμε τη συνεδρίαση. Ναι, έχει δικαίωμα, έχει το λόγο, δεν διέκοψε κανέναν. Δεν διέκοψε κανέναν, κυρία Κοκκινάκη. Κυρία Κοκκινάκη, δεν διέκοψε κανέναν. Δεν διέκοψε κανέναν. Δεν έχει διακόψει κανέναν. Λοιπόν, συνεχίσετε, είναι η δεύτερη παρατήρηση σας κάνω. Κυρία Κοκκινάκη, είναι η δεύτερη παρατήρηση. Είναι η δεύτερη παρατήρηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της έντασης από το Δημοτικό Συμβούλιο αποχώρησαν οι δύο σύμβουλοι της ΛΑΣ, κύριοι Ριζόπουλος και Γαργάλας. Επισαδιακό σε κάθε περίπτωση και το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό λέμε σε κάθε συνεδρίαση. Ένταση υπήρξε, ναι. Αποχωρήσεις είναι ένα χαρακτηριστικό. Είχαμε. Το οποίο το έχουμε δει όμως και άλλες φορές. Αποχωρήσεις είχαμε, όπως είδαμε τώρα και στο τέλος του βίντεο, από τα μέλη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Να δούμε τώρα πώς θα συνεχιστούν και τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το δούμε όντως, Ιωάννα. Θα το καταγράψουμε το ρεπορτάζ, ακριβώς πώς θα εκτεληθούν οι συνεδριάσεις οι επόμενες. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα του Δήμου και να δούμε την πρώτη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΜ που έγινε σήμερα το πρωί. Ναι, ακριβώς ήταν η πρώτη με τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του καινούργιου και μάλιστα έχουμε τις δηλώσεις του νέου Προέδρου, του κυρίου Κουπάνα, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα και είναι λογικό και φυσιολογικό και εμείς το θέσαμε ως κυρίαρχο ερώτημα στο τι συμβαίνει, στο τι επικρατεί αναφορικά με την επόμενη μέρα στην πόλη, με το δίκτυο της ΔΕΙΑΜΒ, μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καταστροφές που υπήρξαν στο δίκτυο και όλο το θέμα και με τις πηγές ακόμη του πυλίου. Είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς εδώ τους βολιώτες να δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Κουπάνας απάντησε και είπε ότι πράγματι έχουμε θέσει πολύ ψηλά τον πύχη για την αναβάθμιση αυτού του δικτύου. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, όπως είπε, το οποίο αφορά στην αναβάθμιση του δικτύου με στόχο και πρόταγμα, όπως διεμήνησε χαρακτηριστικά, να παίρνουμε νερό από πηγές, πηγαίο νερό, είναι κάτι πολύ σημαντικό, και να σταματήσει η τροφοδότηση από τις γεωτρήσεις. Εκεί πέφτει το βάρος, διεμήνησε χαρακτηριστικά ο κ. Κουπάνας και ζήτησε και την ενότητα από πλευράς των μελών του ΔΣ, ώστε να υλοποιηθεί ο προγραμματισμός όπως έχει σχεδιαστεί για την αναβάθμιση του δικτύου. Είναι το στίχημα, όπως είπε, που πρέπει να κερδιθεί μετά τα όσα σημειώθηκαν στο Βόλο με τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Να τον ακούσουμε. Η πρώτη συνεδρίαση για το νέο ΔΣ της ΔΕΙΑΜΒ έγινε το πρωί στους χώρους της επιχείρησης. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΜΒ με την νέα του σύνθεση, την αντιπλημμυρική θωράκιση σημείων του Δήμου μας. Και στα επόμενα διοικητικά συμβούλια θα δείτε ότι θα έρχονται θέματα για εγκρίσεις μελετών που αφορούν αυτά τα έργα που προανέφερα. 21 εκατομμύρια ευρώ έχουμε να διαχειριστούμε. 13 εκατομμύρια περιμένουμε να φανούν και να εγκριθούν από την κυβέρνηση. Το οποίο θα γίνει, μας διαβεβαίωσε η κυβέρνηση, από στιγμή σε στιγμή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ποσό να διαχειριστούμε με έργα ασφαλή, με έργα σταθερά. Λίγους μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βόλο και το πρόβλημα που υπήρξε και στο δίκτυο της ΔΕΙΑΜΒ, ο πρόεδρος της επιχείρησης κ. Κουπάνας επισήμανε χαρακτηριστικά ότι πρωταρχικός στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση του δικτύου μετά τα καταστροφικά φαινόμενα. Ο προγραμματισμός, τόνισε, είναι συγκεκριμένος και κάλεσε σε ενότητα όλους όσοι διαμορφώνουν το ΔΣ της ΔΕΙΑΜΒ ώστε να λυθούν τα προβλήματα της πόλης. Πλήρη αποκατάσταση ζημιών, αυτό είναι το ζητούμενο και θέλουμε σταδιακά να βάλουμε στο δίκτυο, να διοχετεύσουμε στο δίκτυο όσο δυνατόν περισσότερο πηγαίο νερό. Να μειωθεί το νερό από τις γεωτρήσεις. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο που θα υποβάλουμε για χρηματοδότηση για να τροφοδοτούμε όλο το Δήμο Βόλου και τις ενότητες μέχρι την Αγχίαλο και το πολυδημικό μας συγκρότημα με πηγαίο νερό 100%. Έτοιμη μελέτη και θα υποβληθεί σε χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα κοιτάμε τις πηγές που έχουμε και υπέστησαν τρομερές ζημιές. Να επιδιορθώσουμε τις βλάβες, να επισκευάσουμε τις ζημιές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιστεύω ότι την άνοιξη θα είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Εδώ πέρα, χθες τέτοια ώρα περίπου, όπου κρίθηκε προφυλακιστές ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος πριν από 2 εβδομάδες περίπου
πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 33χρονο κουνιάδο του. Είναι η υπόθεση που έχει σοκάρει όχι μόνο τη Μαγνησία αλλά το Πανελλήνιο και οι εξελίξεις βεβαίως είναι καταιγιστικές αυτή την ιστορία. Στις φυλακές, όπως μεταδώσαμε και χθες, Ιωάννα, όπως σωστά το έθεσε, οδηγήθηκε χθες μετά από βούλημα του Τριμελού Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου 50χρονος από την Αργαλαστή, που είχε αυτή τη συμπλοκή με τον 33χρονο βιαστή της κόρης του, όπως έχει καταγγείλει η ίδια η 18χρονη, και όπως είπαμε, αποκαλύπτεται και μια δεύτερη τραγωδία. Τα μέλη του Συμβουλίου υιοθέτησαν ομόφωνα την πρόταση της εισαγγελέως και αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 50χρονου, ο οποίος μέχρι χθες παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Εξαιτίας της διαφωνίας αρχικά εισαγγελέα και ανακριτή. Το Συμβούλιο προχώρησε σε άρση της διαφωνίας και υπερψήφισε την πρόταση της εισαγγελέως. Μετά και την έκδοση λοιπόν του βουλεύματος προσωρινής κράτησης, ο καθομολογία δράστης πήρε συγκεκριμένα για να το γνωστοποιήσουμε αυτό το δρόμο για τις φυλακές της Λάρισας. Και τώρα να συνεχίσουμε με τις κρίσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα τόσο στην ελληνική αστυνομία όσο και στις ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε κρίσεις και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι, ακριβώς. Θα έχουμε καταγράψει αναλυτικά τα όσα έχουν συμβεί σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Μιλήσαμε χθες και για την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Τώρα είναι κάτι το οποίο αφορά την περιοχή και πάλι και είναι σημαντικό. Στο βαθμό του πυράρχου, λοιπόν, κατόπιν επιλογής για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, προήχθη ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου Νίκος Ιερεμίας. Συγκεκριμένα προάχθηκαν 35 αντιπύραρχοι γενικών καθηκόντων στο βαθμό του πυράρχου. Κατόπιν επιλογής. Ωραία, να δούμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς χθες την Λάρισα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που έδωσε το παρόν από την επίτιμος καλεσμένος από την κυρία Λιακούλη, τη βουλευτή του Πασόκα Λάρισας. Έτσι λοιπόν ο κ. Δούκας είχε συνάντηση στο Δημαρχείο της πόλης με τον κ. Μαμάκο. Ναι, να σημειώσουμε ότι τη δέσμευση ότι θα επιδιώξουν κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στους Δήμους τους έδωσαν στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης που είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων και Λαρισαίων και έθεσαν επιτάπητος όλα τα θέματα που διαμορφώνουν το τοπίο στην αυτοδιοίκηση, τις προκλήσεις επίσης του μέλλοντος. Και τόνισαν ότι τα ζητήματα είναι αρκετά σε μια περίοδο που υπάρχουν και ανοιχτά ζητήματα για την αυτοδιοίκηση. Εδώ και πολλά χρόνια οι δήμαρχοι επισημαίνουν ότι σαφέστατα το κεντρικό κράτος πρέπει να τους ενισχύσει ακόμη πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι ευελπιστούν ότι από τούδο και στο εξής το κομμάτι που αφορά τη συνεργασία ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος αναβαθμίζεται. Και τόνισαν ότι σαφέστατα τόσο ο Δήμος Αθηναίων όσο και ο Δήμος Λαρισαίων, μιλάμε για δύο μεγάλες βέβαια πόλεις, καταρχάς για την πρωτεύουσα αλλά και η Λάρισα, όπου είναι έτοιμες χάρη στην προσπάθεια που γίνεται να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος και να διαχειριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτό είναι το πρόταγμα το οποίο επισημάνθηκε ότι πρέπει να μπει ψηλά. Βεβαίως και ο Δήμαρχος Λαρισαίων είπε ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο να επιτελέσουμε, αλλά είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε καλύτερες ημέρες για τους δημότες της Λάρισας. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το Δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο επισκέφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε μια πρώτη συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα της αυτοδιοίκησης αλλά και των κοινών δράσεων που σχεδιάζονται μεταξύ των δύο Δήμων. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων εξέφρασε τη χαρά του κάνοντας αναφορά στους κοινούς προβληματισμούς των δύο Δημάρχων και τις αγωνίες τους για την πορεία εξέλιξης δύο εκ των μεγαλύτερων Δήμων στη χώρα. Με χαρά υποδέχτηκα σήμερα τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στο Δήμο μας. Τον καλωσόρισα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του για τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και για τις πρώτες εμπειρίες μετά την ανάληψη της διοίκησης. Είμαστε και οι δύο νεοεκλεγμένοι δήμαρχοι σε δύο από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας μας. Είναι κοινοί οι προβληματισμοί, κοινές οι αγωνίες και η στόχευση για την πορεία εξέλιξης των Δήμων μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον και με τα γνωστά προβλήματα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Ελπίζω, έχοντας άνεση χρόνου, αντιλαμβάνομαι τον περιορισμένο χρόνο του κυρίου Δούκα, να συζητήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια πάνω στα θέματα που μας απασχολούν. Αναμφισβήτητα, ήταν μια χρήσιμη συνάντηση και εύχομαι στον συνάδελφο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα κάθε επιτυχία στο έργο του. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για τις καταστροφές που υπέστη Θεσσαλία, τονίζοντας ότι από εδώ και στο εξής θα επιδιώξουν κοινές δράσεις. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι σήμερα στη Λάρισα και να βρίσκομαι στο Δήμαρχο που και εκείνος έκανε μια μεγάλη ανατροπή και ξεκίνησε μια θητεία 20 μέρες τώρα. Και βεβαίως συζητήσαμε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους, που είναι τα θέματα τα οικονομικά, της ανεξαρτησίας τους, τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά, όπως είναι η κλιματική κρίση. Η ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα είχε πληγεί και έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και είναι σε μια φάση που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, να συνεργαστούμε. Επιδιώκουμε να δούμε κοινές δράσεις
Και βεβαίως θα είναι μόνο η αρχή, η πρώτη αυτή συνάντηση. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να συζητήσουμε αναλυτικά και να προχωρήσουμε και σε κοινές δράσεις, κατευθύνσεις στα θέματα της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας. Να σημειωθεί ότι και από τους δύο τονίστηκε πως αυτή η πρώτη συνάντηση είναι μόνο η αρχή, με αναλυτικές συζητήσεις και κοινές δραστηριότητες που θα αφορούν ζητήματα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας να ακολουθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Τώρα, Βασίλη, να πούμε ότι χθες το απόγευμα, γύρω στις 8.30, στο κέντρο του Βόλου επικράτησε ένα πλήρες σκοτάδι. Καθώς μετά από βλάβη που υπήρξε σε υποσταθμό της ΔΕΗ, έμεινε στο σκοτάδι για περίπου 2 ώρες σε ολόκληρο το κέντρο του Βόλου. Ναι, ακριβώς, με αποτέλεσμα να αποθρασινθούν δράστες και μάλιστα να έχουμε περιστατικά διαρρήξεων σε σημεία στο Βόλο. Συγκεκριμένα, υπήρξε μια περίπτωση στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπως καταγράψαμε το ρεπορτάζ, όπου έσπευσε η αστυνομία. Αλλά είναι και αυτού του γεγονότος που περιέγραψες, δηλαδή του blackout, δεν μπορούσαν οι αστυνομικοί να έχουν καλές μαρτυρίες για να δουν τι θα κάνουν στη συνέχεια. Και πραγματικά επικράτησε αναστάτωση και για τον κόσμο δεν μπορούσε να διακρίνει εύκολα το τι συμβαίνει. Ενώ επίσης να σημειώσουμε ότι υπήρξε ένα ακόμη περιστατικό, όπως πληροφορηθήκαμε, σε περιοχή του Βόλου με μια γυναίκα η οποία προχωρούσε με την τσάντα της και εκεί δέχθηκε επίθεση από νεαρούς που προσπάθησαν να της πάρουν την τσάντα. Αντιστάθηκε η ίδια με αποτέλεσμα να της πάρουν μόνο το κινητό. Έσπευσε και εκεί η αστυνομία και πληροφορηθήκαμε ότι τελικά εκεί υπήρξε σύλληψη δραστών. Εντάξει, τώρα μιλάμε για περιστατικά τα οποία ένας άνθρωπος που περπατάει σε ένα πλήρες σκοτάδι να έχει να αντιμετωπίσει και παρέες νεαρών συμμορίες οι οποίες βρίσκουν αφορμή και πηγαίνουν και κλέβουν τσάντες και αρπάζουν πράγματα θέτοντας εκείνο και την ακαιρεότητα του ίδιου του πολίτη. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει όλο αυτό, πόσο προσοχή χρειάζεται, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που περιστατικά σαν και αυτά που στο παρελθόν δεν μπορούμε να πούμε ότι τα είχαμε στο Βόλο. Δυστυχώς συμβαίνουν και έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο. Όπως μιλάμε αντίστοιχα για τις περιπτώσεις με απάτες στο διαδίκτυο και γενικότερα, βλέπουμε και θέματα τα οποία αφορούν στο αστυνομικό δελτίο να είναι πιο έντονα σε σχέση με το παρελθόν. Και τα λέγαμε και χθες με τα μπαράζ κλοπών και διαρρήξεων που βλέπουμε και καταγράφουμε τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και σε περιοχές της Νέας Ιωνίας. Ναι, αλλά και φυσικά ακριβώς. Και το περιστατικό που οι ίδιοι αστυνομικοί κλήθηκαν να σώσουν έναν διαρρήκτη όταν πήγε να τραυματιστεί. Τα τελευταία 24 ώρα ακριβώς. Δείγμα των όσων ακριβώς είπα, Ιωάννα, ότι όλα αυτά έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο ακριβώς και όχι μόνο στο Βόλο, όπως είπες. Έχουμε την ενημέρωση και από την αστυνομία το τελευταίο διάστημα. Ας θυμηθούμε τι έλεγαν από την αστυνομία και την περίοδο των εορτών. Είναι ένα διάστημα το οποίο δεν είναι πολύ μακριά σε σχέση με τώρα. Δηλαδή, είχαμε πριν από λίγο καιρό την εορταστική περίοδο που είχε συστήσει η αστυνομία να προσέχετε, ειδικότερα εσείς που μπορεί να βρεθείτε εκτός αστικού κέντρου. Να μην έχετε το πρόβλημα με διαρρήξεις. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σημεία των καιρών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών σημειώθηκε τις βραδινές ώρες χθες στο κέντρο του Βόλου. Ομάδα νεαρών, όπως αποκαλύπτεται, επιδόθηκε στο άθλημα εκμεταλλευόμενη τη διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε και είχε μεγάλη διάρκεια. Θύμα ληστείας, μάλιστα, έπεσε υπάλληλος περιπτέρου στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου. Αστυνομικοί μέσω σκοταδιού επιδόθηκαν σε ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες. Ενώ δεν βοήθησαν μαρτυρίες, αφού λόγω του σκότους κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα χαρακτηριστικά των διαρρηκτών. Σημειώθηκε παράλληλα και κλοπή τσάντας μιας γυναίκας στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο Βόλο. Η γυναίκα περπατούσε αμέριμνη επί του πεζοδρομίου της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στο ύψος της οδού Φερών και της επιτέθηκαν 5 νεαροί προκειμένου να της αρπάξουν την τσάντα. Η 50χρονη γυναίκα κάτοικος Βελεστίνου κατευθυνόταν από το κέντρο του Βόλου προς τα ΚΤΕΛ. Αντιστάθηκε μάλιστα στην επίθεση των νεαρών, κάλεσε σε βοήθεια και κατάφερε να κρατήσει την τσάντα της, όχι όμως και το κινητό της τηλέφωνο το οποίο πρόλαβαν και άρπαξαν οι κλέφτες. Αυτόπτης μάρτυρας κυνήγησε τους δράστες της επίθεσης, ενώ κλήθηκε στο σημείο και η αστυνομία. Οι κλέφτες χάθηκαν όμως στα στενά και εκμεταλλεύτηκαν το σκοτάδι. Δυσκόλεψαν το έργο των αστυνομικών, οι οποίοι με μεθοδικές κινήσεις και έρευνα τους εγκλώβησαν και τους συνέλαβαν τελικά. Τώρα, Βασίλη, καταγράφουμε τις τελευταίες ημέρες της κινητοποίησης των αγροτών, μέχρι τώρα τι έχουν κάνει, αλλά και φυσικά τη μεγάλη κινητοποίηση που έχουν προγραμματίσει για αύριο. Ακριβώς, είναι περίοδος κινητοποιήσεων. Είμαστε και στον απόϊχο της μεγάλης μηχανοκίνησης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βόλο και θα συνεχίσουν οι αγρότες της Μαγνησίας. Και θα δώσουμε τώρα επακριβώς το στίγμα για το τι προγραμματίζεται για αύριο συγκεκριμένα. Μετά από μαζικές συσκέψεις που πραγματοποίησε λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας με τους αγροτικούς συλλόγους, αποφασίστηκε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νομού Μαγνησίας να συγκεντρωθούν με τα αγροτικά τους οχήματα αύριο, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί, στον περιφερειακό του Βόλου, όπου εκεί θα συναντηθούν στις 11.30 με συναδέλφους τους, όπως γνωστοποιούν, του μπλοκ Ριζόμιλου. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο μετακίνησης του στη Νέα Εθνική Οδό, ανάλογα με τη συμμετοχή, όπως λένε, και τη διάθεση που θα δείξουν οι αγρότες. Η Ομοσπονδία, πάντως, όπως μας γνωστοποιούν, καλεί τους συναδέλφους τους να ενισχύσουν τον μπλόκο Ριζόμιλου με τρακτέρ.
Πάντως να πούμε ότι ίδιο κλίμα επικρατεί σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Γίνονται συνεχώς οι σκέψεις από την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είδαμε και τις μικρές κινητοποιήσεις που έγιναν ανά περιοχές. Έτσι λοιπόν και σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο του Κιλελέρ πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου με τους εκπροσώπους των αγροτικών φορέων να απευθύνουν κάλεσμα για τη μεγάλη κινητοποίηση αύριο και να αναφέρουν ότι πρέπει όλοι να δώσουν το παρόν, έστω και στα κατατόπους μπλόκα που θα στηθούν, ώστε να στηθεί ένα ενιαίο στη συνέχεια μέτωπο διεκδικήσεων για να επιληθούν τα ζητήματά τους. Ήταν πράγματα που είπαν ότι για τις πλημμύρες που έχουν, τα κτήματα των οποίων υπέστησαν ζημιές στις πρόσφατες πλημμύρες και τα οποία δεν έχουν επιληθεί μήνες τώρα μετά, παρά τις συνεχόμενες οχλήσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά και τους κατατόπους δήμους και φορείς. Πάμε να δούμε τι είπαν στη σημερινή σύσκεψη. Κάλεσμα για συμμετοχή στις αυριανές κινητοποιήσεις των αγροτών απίφθηναν αγροτικοί συνεταιρισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κιλελέρ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατικάμπου, Γιάννης Κουκούτσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι σύμφωνοι με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς τους παραγωγούς για συμμετοχή. Στηρίζουμε ως αγροτικοί συνεταιρισμοί τις κινητοποιήσεις που γίνονται από την πλευρά των αγροτών για χρόνια προβλήματα του αγροτικού χώρου, όπως το κόστος πετρελαίων και όλα τα υπόλοιπα, όπως και βέβαια ως επιστέγασμα σε όλων αυτών τα πλημμυρικά φαινόμενα και τα προβλήματα που υπάρχουν από αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Στους συνεταιρισμούς οι οποίοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και δίνουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, συγκαταλέγεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαλήνης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δηλόφου, ο Συνεταιρισμός Νέων Λαρισαίων Αγροτών, Νέα Ένωση, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κίσαβος, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέων Καριών, ο Συνεταιρισμός Ορεινά, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πλατικάμπου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προμηθέας Νίκαιας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλοχωρίου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμακίου και Αγροτικός Συνεταιρισμός Πολυδάμας από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτό που εμείς λέμε στα μέλη μας είναι ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά, είναι μεγάλα. Απαντήσεις ακόμη και χρονοδιαγράμματα όπως έχουν ζητηθεί και στο παρελθόν και από κάποιους άλλους συνεταιρισμούς δεν έχουν δοθεί και δεν έχουμε πάρει. Καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα που θα αρχίσει ξανά πάλι από αύριο, ώστε να δοθούν άμεσες και γρήγορες απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι ένα μήνυμα ηχηρό από την Θεσσαλία που πενθεί ακόμη, από τη Θεσσαλία που μετρά ακόμη τις πληγές της. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κισάβου, Γιώργος Ζέικος, σημείωσε πως η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αποζημιώσει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, αλλά και να ρίξει το βάρος στον αγροτικό τομέα. Δεν μπορούμε πλέον να επιβιώσουμε με την ενασχόληση με τη γεωργία. Όπως όλα τα αγροτικά, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν προβλήματα. Εγώ μπορώ να επικεντρωθώ περισσότερο στο δικό μου αντικείμενο που είναι η μυλοκαλλιέργεια. Πέρυσι κάναμε μεγάλες κινητοποιήσεις, καταφέραμε να μας δώσουν κάποια ψίχουλα για να επιβιώσουμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο. Έχουμε μια αξιοπρέπεια σαν άνθρωποι και δεν μπορούμε να ζητάμε ελεημοσύνη. Θέλουμε άμεσα να αντιμετωπίσει πρώτα το πρόβλημα των πλημμυροπαθών και των χωραφιών που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές που δεν έχουν αποζημιωθεί, αλλά κατά δεύτερο πρέπει να δει γενικότερα το γεωργικό τομέα. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε 2-2,5 μήνες που δεν έχουμε πουλήσει ένα κιλό μήλα μέσα από τα ψυγεία μας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο κόστος παραγωγής, οι τιμές είναι εξευτελιστικές και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Θέλουμε άμεσα είτε αναδιάρθρωση καλλιεργειών, το να το θέσει όμως με ένα πλάνο τέτοιο που να μπορεί και ένας απλός αγρότης και εκτός συνεταιρισμού ακόμη να συμμετέχει σε αυτό το σχήμα και όχι σε σχήματα μεγαλόπνοα όπως έρχονται από την Ευρώπη και κοιτάμε να τα, χωρίς να κοιτάμε να τα εναρμονίσουμε στα δικά μας δεδομένα, να προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε. Το προηγούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, έτσι, τεινάχτηκε στον αέρα, δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε τίποτα. Να σημειωθεί ότι αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών ήταν ότι τα αιτήματά τους ακόμη και σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί.
Τώρα, Βασίλη, πάμε σε ένα άλλο θέμα των ημερών. Το βλέπαμε από πριν τις γιορτές, το βλέπουμε και μετά τις γιορτές και δεν είναι άλλο από τον κορονοϊό που σταθερά δηλώνει παρόν στις νοσηλίες τόσο στο Χιλοπούλιο όσο και στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετά περιστατικά σε σπίτια, όπως είπε η Ιωάννα, με κόσμο που ασθενεί, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, από κορονοϊό και γρήπη. Τώρα, στο νοσοκομείο του Βόλου έφυγε δυστυχώς από τη ζωή μια ηλικιωμένη με κορονοϊό, η οποία είχε πρόβλημα και με υποκείμενα νοσήματα, όπως μας γνωστοποίησαν οι γιατροί στο ρεπορτάζ το νέο που κάναμε. Υπάρχουν παράλληλα συγκεκριμένα στοιχεία για τις νοσηλίες που θα δούμε στο ρεπορτάζ και παράλληλα η προτροπή από πλευράς των ιατρών, και σε αυτή την περίπτωση θα δούμε τον κύριο Μαλινδρέτο, τον γνωστό γιατρό του Αχιλοπούλιου, να το επισημαίνει, είναι ότι πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο κόσμος. Είχαμε την περίοδο των εορτών όπου λόγω συνωστισμού, όπως λένε οι γιατροί χαρακτηριστικά, υπήρξε αυτή η εκτείναξη σε ό,τι αφορά τα κρούσματα. Ένεκα λοιπόν του γεγονότος ότι πολλοί κόσμος ήταν συγκεντρωμένος σε συγκεκριμένα σημεία. Τώρα λένε ότι πρέπει αυτό να το προσέχουμε ιδιαίτερα. Ειδικότερα οι ευπαθείς ομάδες και άνω των 60 καλό είναι να χρησιμοποιούν μάσκα όταν εισέρχονται σε κλειστούς χώρους. Είναι η προτροπή των ιατρών και σε κάθε περίπτωση αποκινούμε τους φαρμακοποιούς και στην περιοχή μας. Επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι πρέπει να σπεύσουν για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού για κορονοϊό και γρήπη οι ευπαθείς ομάδες και ειδικότερα οι άνω των 60-65 ετών. Αυτό άλλωστε που συστήνεται συνεχώς το τελευταίο διάστημα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, αφού, Βασίλη, πρώτα σε ευχαριστήσω για την αναλυτική ενημέρωση. Την τελευταία της πνοή άφησε μια 96χρονη συμπολίτησα που νοσηλευόταν με κορονοϊό στο Αχιλοπούλιο. Η ηλικιωμένη είχε αρκετά υποκείμενα νοσήματα και η COVID-19, σύμφωνα με τους γιατρούς, επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας της και δυστυχώς κατέληξε. Οι νοσηλίες ασθενών με κορονοϊό παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα στο νοσοκομείο, πάντως, όπως γίνεται γνωστό. Πιο ειδικά στο Αχιλοπούλιο νοσηλεύονται 4 ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένας άνδρας. Η διάμεση ηλικία των ασθενών είναι τα 79 έτη. Να πούμε ότι με τον κορονοϊό δεν έχουμε τελειώσει, πρέπει να προσέχουμε. Μπορεί οι νοσηλίες στο νοσοκομείο να μην είναι αυξημένες στο δικό μας νοσοκομείο, αλλά γενικότερα όμως υπάρχει μια αυξητική τάση από ό,τι φαίνεται. Σίγουρα έξω το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα τόσο κορονοϊού όσο και γρήπης. Συνεπώς, όταν δεν είμαστε καλά, συμβουλευόμαστε τον οικογενειακό μας γιατρό και εκείνος θα μας κατευθύνει για το αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω και τι θα είναι αυτό, ανάλογα και με το ιστορικό και με τις συνυπάρχουσες άλλες ασθένειες. Έτσι, προσέχουμε. Όπου υπάρχει συγχρονισμός, ειδικά οι μεγαλύτεροι και εκείνοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, πρέπει οπωσδήποτε να φοράνε τη μάσκα τους. Και σίγουρα όσοι επισκέπτονται ιδρύματα όπως το νοσοκομείο ή κλινικές, είτε οίκους ευγυρίας, καλό είναι να φοράνε και εκείνοι μάσκες. Και όσοι βέβαια εργάζονται σε αυτά, καλό θα ήταν να φοράνε τη μάσκα τους. Δεν χρειάζεται κάποιος, όπως λέω, να μας υποχρεώνει για να προσέχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, άρα το ξαναλέμε, προσέχουμε και αποφεύγουμε τους χώρους όπου συγχροντίζεται πολλοί κόσμος. Αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, καλό είναι να έχουμε μια μάσκα στην τσέπη μας και να τη φορέσουμε. Πιστεύω υποχρεωτικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Πιο ειδικά στην Αλφα Παθολογική Κλινική παραμένει νοσηλευόμενη μια 79χρονη εμβολιασμένη με 3 δόσεις, ενώ στη Β' Παθολογική Κλινική νοσηλεύεται ένας 84χρονος, μια 70χρονη και μια 85χρονη και οι 3 εμβολιασμένοι. Στις 21 πάντως Ιανουαρίου σημειώθηκε ο θάνατος από τον κορονοϊό στην υπερήλικη ανεμβολία στη γυναίκα με υποκείμενα νοσήματα. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και να πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που αναφέραμε και προηγουμένως. Δεν είναι άλλο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, από τις ζημιές που έχουν πάθει οι αγρότες, που τους έχουν κάνει να βγουν στους δρόμους κατ' επανάληψη τους τελευταίους μήνες και ετοιμάζονται για την μεγάλη πανθεσσαλική κινητοποίηση αύριο το μεσημέρι σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας, στο επαρχιακό δίκτυο, στο εθνικό δίκτυο. Να υποδεχθούμε εδώ μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Κώστα Τζέλα, τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Κύριε Τζέλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπορούπουλο. Με ακούτε? Εγώ σας ακούω, ναι. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Καλησπέρα. Μαζί μας. Δώστε μας λιγάκι το στίγμα λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη κινητοποίηση την αυριανή. Είναι μια κινητοποίηση την οποία έχετε προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τι ακριβώς περιμένετε? Ναι, κοίταξε, είχαμε κάνει την πανθεσσαλική σύσκεψη εδώ στον Παλαμά και αποφασίσαμε για αύριο Τετάρτη 24 του Γενάρη να βγάλουμε τα τρακτέρ σε εθνικές οδούς. Αυτό που θα γίνει αύριο είναι ότι θα δημιουργηθούν 4 μπλόκα σε όλη τη Θεσσαλία, ένα ανανομό, και πιστεύω ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
Και βέβαια όλος ο λαός που ζούμε στη Θεσσαλία και έχουμε τα προβλήματα από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, θα βγούμε στον δρόμο για να διεκδικήσουμε καταρχήν τη ζωή μας πίσω. Πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία έχουν παραμείνει άλυτα ακόμα, και η κυβέρνηση δεν δίνει ούτε απαντήσεις καν στο να ξέρουμε, ας πούμε, πότε θα καθαριστεί το δίκτυο άρδευσης, πότε θα αποζημιωθούμε για τον εξοπλισμό που χάσαμε, τι θα γίνει με τα χωράφια που δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, ή τα χωράφια που είναι στα παρακάρλια χωριά, τα οποία είναι κάτω από το νερό, τι θα κάνουν οι συνάδελφοι εκεί, τι θα γίνει με τους κτηνοτρόφους που χάσανε τα ζώα και τα μαντρέα τους. Θα υπάρξει αναπλήρωση εισοδήματος, θα ισχύσει η νέα ΚΑΠ. Αυτά είναι ερωτήματα που θέτουμε στην κυβέρνηση και απάντηση δεν παίρνουμε. Ούτε ακόμα δεν μας είπανε το ποσό της αποζημίωσης που θα πάρουμε για τις ζημιές που πάθαμε από τον ΕΛΓΑ. Έχουν ανακοινώσει ότι θα αποζημιωθούμε τέλος Ιουνίου, αλλά το τι θα πάρουμε για κάθε προϊόν, για το βαμβάκι, για το τριφύλι, για την ντομάτα, για τα ζώα που χάσαμε, το πλήρες ποσό αποζημίωσης δεν έχει ανακοινωθεί. Κύριε Τζέλα, εσείς ήταν και στην Επιτροπή που είχατε κατέβει πριν από λίγο. Είχατε πάει έξω από το Δημαρχείο της Καρδίτσας, όταν κυβερνητικό κλιμάκιο είχε έρθει εδώ πέρα για τετραήμερες επισκέψεις. Δεν σας είχε δεχτεί τότε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σωστά? Σωστά, όπως τα λέτε. Δεν δέχτηκε ούτε εμάς, ούτε τους προέδρους των εργατικών κέντρων Καρδίτσας και Λάρισας που ήταν μαζί μας για να πάμε μέσα και να τους θέσουμε αυτά τα ερωτήματα και να πάρουμε απαντήσεις, βέβαια. Αυτό που κάνανε εδώ σε αυτό το τετραήμερο, και θεωρώ ότι κατάλαβε ο κόσμος την κοροϊδία που πάει να μας παίξει η κυβέρνηση, δηλαδή αυτό τον εμπεγμό δεν το σηκώνουμε άλλο. Εμείς έχουμε προβλήματα εδώ. Υπάρχει κόσμος που δεν πήρε τα 6.600, δεν παίρνει επιδότηση ενοικίου. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τη χρονιά που έρχεται και τις επόμενες χρονιές. Και δεν μας δέχονται να μιλήσουν μαζί μας. Γινόταν σε σκέψεις κλειστές παντού με συγκεκριμένα άτομα τα οποία τα γνωρίζανε. Και με πλημμυροπαθείς στα χωριά εδώ του Παλαμά, που ήταν το επίκεντρο της πλημμύρας, δεν ήρθανε να δούνε. Δεν ήρθανε να συναντήσουν τους πλημμυροπαθείς κατοίκους αυτών των περιοχών. Και από ό,τι έμαθα και στη Βαρκαδόνα που πήγε ο κύριος Αυγενάκης, δεν τους δέχτηκε. Και όταν μπήκαν μέσα, απλά έφυγε για κάποια ώρα και μετά δεν συζήτησε μαζί τους. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται επικοινωνιακά τα προβλήματα. Και βέβαια δεν είναι απάντηση το να μας πει ότι υποκινούμαστε κιόλας κομματικά. Ας έρθει να δει εδώ τα προβλήματα που έχουμε, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, βγαίνει στον δρόμο. Όχι γιατί θα τον πει κάποιος χωρίς να έχει πρόβλημα. Αλλά όταν ζει μέσα στη μούχλα και μέσα στην υγρασία, όταν δεν έχει πάρει ενίκιο, όταν δεν μπορεί να ζήσει τα παιδιά του, όταν δεν ξέρει αν την επόμενη χρονιά θα καλλιεργήσει, αυτά τα προβλήματα του κάνουν να βγει έξω. Κύριε Τζέλα, όμως, όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Αυγενάκης έχει έρθει πάρα πολλές φορές στη Θεσσαλία και κάθε φορά αυτό που τονίζει είναι ότι ακούει τα αιτήματα των αγροτών και ότι δίνει λύσεις. Πολλοί από τους συναδέλφους σας λένε ότι ακούνε αυτά που έχει να τους πει ο κύριος Αυγενάκης και περιμένουν. Κάποιοι, μάλιστα, δηλώνουν ότι η κυβέρνηση είναι στο πλευρό τους. Δηλαδή, πώς έχετε χωριστεί έτσι οι αγρότες? Πώς από τη μία λέτε ότι δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και από την άλλη υπάρχουν άτομα? Αν οι συνάδελφοί μας αγρότες που λέτε, γιατί εγώ δεν τους ξέρω αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν ξέρω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι είναι προς επίλυση. Δεν ξέρω κάποιον να παίρνει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Δεν ξέρω κάποιον να πληρώνει αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα 7 λεπτά που διεκδικούμε. Δεν ξέρω κάποιον να πουλάει το σιτάρι 60 λεπτά αντί για 25 και να αγοράζει το ψωμί 2 ευρώ. Δεν ξέρω κανέναν αγρότη τέτοιον. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε τέτοιους αγρότες. Τι να σας πω. Εγώ δεν μπορώ να βρω τέτοιους αγρότες. Άλλοτε δεν βγαίνουν. Τα προβλήματα, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν. Το να μην βγει κάποιος έξω είναι άλλο θέμα. Το μέγεθος των προβλημάτων είναι τεράστιο όμως. Και θεωρώ και πιστεύω και πιστεύουμε όλοι και στις ομοσπονδίες και στους αγροτικούς συλλόγους ότι αύριο Τετάρτη η Θεσσαλία θα πλημμυρίσει από τρακτέρ. Εμείς γιατί βγαίνουμε δηλαδή με μείον θερμοκρασία, για ποια δουλειά να αφήσουμε και εμείς στους καναπέδες που δεν έχουμε τέλος πάντων καναπέδες, γιατί πνίγηκαν κι αυτοί. Γιατί να βγούμε έξω? Ναι. Είδαμε άλλωστε και στις κατατόπους κινητοποιήσεις που κάνατε ότι είχαν πολύ κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και σε κάθε μικρή σύσκεψη που πραγματοποιείτε, ότι τα αιτήματα είναι κοινά και πρέπει να βγείτε όλοι στους δρόμους. Θεωρείτε ότι η αυριανή σύσκεψη, όπως λέτε και σε χαμηλές θερμοκρασίες, θα έχει τον κόσμο που περιμένετε και τον κόσμο που έχετε καλέσει? Κοιτάξτε, εγώ έχω γυρίσει τα χωριά όλα της Θεσσαλίας.
Η συμμετοχή του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και αύριο θα έρθουν και άλλοι και αύριο και ο Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας θα κλείσουν τα μαγαζιά για να στηρίξει αυτόν τον αγώνα για να, γιατί τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ξέρετε, εδώ ο νομός Καρδίτσας πέρα από αγρότες, η αγροτική οικονομία δεν έχει κάτι άλλο. Φεύγοντας εμείς κλείνουν τα μαγαζιά. Ερημώνει η Ήπεθρος. Λοιπόν, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Και την απάντηση στην κυβέρνηση που λέει ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα θα τη δώσουμε αύριο στον δρόμο του αγώνα. Δεν έχουμε και κάτι άλλο, ξέρετε, να κάνουμε. Άνεργοι είμαστε. Εξοπλισμό δεν έχουμε, χωράφια δεν έχουμε, αυτοκίνητα δεν έχουμε, σπίτια δεν έχουμε, τρόβατα δεν έχουν οι κτηνοτρόφοι. Κύριε Τζέλα, γιατί αποφασίσατε 4 μέτωπα στους νομούς της Θεσσαλίας και όχι ένα κοινό ενιαίο? Γιατί θεωρήσαμε ότι έτσι θα ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου, γιατί ξέρετε, κοιτάξτε να δείτε. Είναι εύκολο για εσάς να λέτε γιατί να μην κάνετε ένα μπλόκο. Έλα να ρωτήσετε κάποιους που έχουμε χάσει και τα αυτοκίνητα, πώς θα μετακινούμαστε είναι από λεφτό. Τα χωριά της Καρδίτσας εδώ που είναι 40, 50 και 80 χιλιόμετρα να πηγαίνουμε στη Λάρισα, όταν δεν μπορούμε. Πολύ απλά. Τι άλλο, αυτό είναι το οποίο μας έκανε να κάνουμε 4 μπλόκα σε κάθε νομό. Δεν έχουμε αυτοκίνητα, ξέρετε. Δεν είμαστε αγρότες από αυτούς που έχουμε τα λεφτά, έχουμε τα αυτοκίνητα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και λέμε δεν πάμε να κάνουμε και ένα μπλόκο στη Λάρισα. Δεν είναι έτσι. Είναι αγώνας επιβίωσης. Μάλιστα. Και θα θέλαμε σεβασμό σε αυτόν τον αγώνα από όλους. Εσείς είστε σεβασμό στην περιοχή γιατί της είναι ένας αγώνας επιβίωσης για μας. Είναι ένας αγώνας που προσπαθούμε να κρατήσουμε τα χωριά μας ζωντανά. Και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε και θα τον κάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Και βέβαια όπως εμείς αποφασίσουμε ότι είναι το καλύτερο για να κερδίσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Δεν διεκδικούμε παράλογα πράγματα, ξέρετε. Ακριβώς. Και εμείς όπως... Έτσι, το να πληρώνει κάποιος για να ζεστάνει ένα σπίτι που είχε ένα 40 νερό μέσα και είναι γεμάτο μούχλα, 5 φορές παραπάνω πετρέλαιο, είναι φυσιολογικό? Όχι. Κύριε Τζέλα, και εμείς είμαστε εδώ πέρα στο πλευρό σας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αναδεικνύουμε τα προβλήματά σας, γιατί είναι γνωστά και στον κόσμο και προσπαθούμε και εμείς να δίνουμε λύσεις. Πείτε μας λιγάκι για τις λεπτομέρειες για την αυριανή κινητοποίηση. Εσείς είστε στην περιοχή της Καρδίτσας. Τι ώρα έχει δοθεί το ραντεβού? Μία η ώρα έχουμε δώσει ραντεβού στην Ε65, εκεί που είναι μαζί με την Εθνική Οδό Λάρισας Καρδίτσας. Εκεί έχουμε καλέσει σωματεία, καλούμε όλο τον κόσμο της Καρδίτσας, όπως σας είπα, τα μαγαζιά, τους μαγαζάντρους, αν και αποφάσισαν ήδη στην Καρδίτσα, τους μαθητές, τους συνταξιούχους, όλοι να έρθουν εκεί. Πρέπει η Καρδίτσα να μείνει ζωντανή. Είναι αγώνας για τη ζωή όλων μας, δεν είναι μόνο για τον αγροτόν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβει και η κυβέρνηση και βέβαια για να δείξουμε, γιατί το μέγεθος του προβλήματος εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά. Η κυβέρνηση όμως για να δει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα θέλει να δει κόσμο έξω. Διαφορετικά λέει τα κολλήσει όλα. Λοιπόν, είναι ευκαιρία λοιπόν αύριο να δείξουμε αυτά που πραγματικά ζούμε. Ας κοιτάξει ο καθένας στην τσέπα του, να δει πόσο άδεια είναι, ας κοιτάξει το σπίτι του, ας κοιτάξει το λογαριασμό που δεν έχει να πληρώσει, τα φάρμακα που δεν έχει να πληρώσει, τα χρέη που είναι από πέρυσι έχουν αυξηθεί κι άλλο και χρωστάμε ήδη τα αγροεφόδια στα γεωπονικά μαγαζιά, τα οποία και αυτά πρέπει να είναι μαζί μας και να μας στηρίξουν. Ας ρωτήσουμε τα βιτζινάδικα στα οποία χρωστάμε πετρέλαιο πώς θα τα εξοπλίσουμε όλα αυτά. Τότε το μόνο που μας απομένει είναι ο δρόμος του αγώνα. Και πιστεύω ότι αύριο θα έχει μεγάλη συμμετοχή και θα κερδίσουμε αυτό που πρέπει να κερδίσουμε. Να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων των ανθρώπων εδώ στην Ήπεθρο. Κύριε Τζέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή καλό δύναμη, να πάνε όλα καλά αύριο και να έχετε τη μεγαλύτερη συμμετοχή που επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια. Πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ για να υποδεχθούμε το δεύτερο καλεσμένο μας από εδώ από το στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Θεσσαλίας, για να μιλήσουμε για τι άλλο. Φυσικά για τα συνεχόμενα, πολλαπλά και αυξανόμενα μάλιστα περιστατικά απατών. Κύριε Λιχναρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας και που πάντα έρχεστε όταν σας καλούμε για να μας δώσετε κι εσείς τα φώτα σας. Γιατί βλέπουμε καθημερινά περιστατικά ατόμων, ανυποψίαστων ατόμων, οι οποίοι σηκώνουν το τηλέφωνο, ανοίγουν τον υπολογιστή τους και από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκονται να χάνουν μεγάλα ποσά ή ακόμα και προσωπικά στοιχεία από κάρτες, από λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης. Πραγματικά το φαινόμενο έχει αυξηθεί, παρόλο που τον τελευταίο καιρό συνεχώς ζητούμε από τον κόσμο να προσέχει. Παρόλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά έχουν καταφέρει να εξαπατήσουν πολλούς ενδιαφερόμενους καταναλωτές και πάντα βρίσκονται προεκπλήξεως. Δηλαδή, μας χτυπούν την πόρτα στο τελευταίο βήμα, εκεί που προσπαθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε να καταφέρουμε να τους σώσουμε, ας το πούμε έτσι, όταν τα ποσά είναι αρκετά μεγάλα. Έχουμε δει κατά κανόνα τα ποσά που χάνονται να είναι γύρω στα 40-50 ευρώ εκεί πέρα. Οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν τουλάχιστον ποιος ήταν αυτός που έλαβε τα χρήματά τους. Αλλά δεν μπορούμε να τους βρούμε γιατί είναι εταιρείες φαντάσματα ή άνθρωποι φαντάσματα. Και δυστυχώς οι υπηρεσίες, οι courier, δεν μπορούν να διατηρήσουν ένα αρχείο από τους αποστολείς. Μπορεί κάποιος δηλαδή ανώνυμα να στείλει ένα δέμα και όταν κάποιος κάνει την ιχνηλασία να μην μπορεί να τον βρει. Αυτή είναι μία από τις υποθέσεις που, μία κατηγορία από τις υποθέσεις που δεχόμαστε. Μπορούμε να δούμε αρκετές υποθέσεις με ηλεκτρονικές αγορές για προϊόντα που δεν έρχονται ποτέ στο σπίτι ή εμφανίζονται προϊόντα εντελώς διαφορετικά. Για παράδειγμα, αν θελήσετε να αγοράσετε από το Facebook μία τσάντα, να σας έρθουν σαγιονάρες τρίτης ποιότητας και όταν εσείς θα ζητήσετε τον αποστολέα να μην τον βρίσκετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να κάνει ούτε κάτι η αστυνομία ή το τμήμα ηλεκτρονικής δίωξης. Η ηλεκτρονική δίωξη, η αλήθεια είναι ότι έχει μπουκώσει. Έχει πάρα πολλές υποθέσεις και αυτές τις βλέπει σαν πλημελήματα. Δεν μπορεί να ασχοληθεί. Υπάρχουν πολύ πιο ισχυρές, με περισσότερες χιλιάδες ευρώ χαμένα. Όπως επίσης και προσωπικά δεδομένα, τα οποία κοστολογούνται εκατομμύρια. Σίγουρα θα θέλαμε οι courier, οι εταιρείες μεταφοράς, να βρίσκονται με το μέρος μας ή τουλάχιστον να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν ή κάπως αλλιώς να αλλάχτεί το καταστατικό τους. Δηλαδή σε κάποιες εμποροανταλλαγές, οι οποίες έχουν να βάλουν και χρηματικά ποσά μέσα, θα έπρεπε να καταγράφουν ποιος είναι ο αποστολέας. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σαν ένας καταναλωτών, γιατί βρισκόμαστε συνεχώς με τα χέρια δεμένα. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό τώρα θα σας έλεγα. Το κομμάτι του εμπορίου είναι κάτι που το αναφέρουμε τα τελευταία πολλά χρόνια, ότι χρειάζεται προσοχή. Το τελευταίο όμως διάστημα και κυρίως με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό βλέπουμε φαινόμενα απάτης που έχουν την πρόφαση του διάφορων pass, market pass, power pass, επιστροφή φόρου και βλέπουμε ότι εκεί πέρα τα θύματα είναι και περισσότερα, αν δεν κάνω λάθος, και φυσικά μεγαλύτερης ηλικίας και ανθρώπων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ψάχνονται να βρουν έστω και χρηματικά ποσά για να σωθούν. Αγαπητοί τηλεθεατές που είστε άνω των 60, όσοι έχετε συσκευή, smartphone και βλέπετε μπροστά σας ένα μήνυμα το οποίο έχει πράσινα κουμπάκια ή γράφει OK ή γράφει αποδέχομαι, σας παρακαλώ μην τα πατάτε. Δίνετε πρόσβαση σε ανθρώπους που μπορούν να είναι και εκτός Ελλάδος, αποκτούν πρόσβαση στη συσκευή σας, σαν να δίνετε το κλειδί της πόρτας σας να μπει κάποιος άγνωστος και να αρχίσει να χειρίζεται τη συσκευή σας μέχρι να πάρει τα χρήματά σας. Βλέπουμε πολλές φορές, είτε θα το δουν σε κάποιο email, το οποίο θα είναι αληθοφανές και θα τους παροτρύνει να πατήσουν ένα σύνδεσμο με μπλε γράμματα. Μην πατάτε τα μπλε γράμματα. Καμία τράπεζα δεν σας ζητήσει να πατήσετε σε μπλε γράμματα, καμία εφορία, κανένα market pass, κανένα gov. Κανένας δεν θα ζητήσει πραγματικός φορέας να πατήσετε στα μπλε γράμματα. Επίσης, σε ιστοσελίδες που σας δείχνουν ότι έχετε κερδίσει δώρα όπως το Market Pass. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχετε κερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα κι αν τυχαίνει κάποιος να σας δώσει σύνδεσμο και σας πει ότι είναι από το λογιστήριο του συζύγου, της συζύγου, του παιδιού σας. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν.
Το λέμε και το ξαναλέμε με κάθε αφορμή και μάλιστα είχαμε και το σχετικό ρεπορτάζ, το πιο πρόσφατο κιόλας, όπου υπάλληλοι από λογιστικό, δήθεν μάλλον υπάλληλοι από λογιστικό γραφείο, τηλεφωνούσαν εκ μέρους της λογίστριας και ζητούσαν προσωπικά στοιχεία. Γιατί όμως ο κόσμος, ακόμη και μετά τις τόσες υπενθυμίσεις, ακόμα και μετά τις τόσες ενημερώσεις, συνεχίζει και πέφτει θύματα απάτης και δίνει τα προσωπικά στοιχεία? Ήδη ζούμε σε μια κοινωνία που υπάρχει μεγάλη κοινωνική πίεση και όλοι προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να επιβιώσουμε και μετά να φτάσουμε στη διαβίωση. Όταν λοιπόν άνθρωποι με αστάθειες συναισθηματικές, στεναχωρημένοι από τις κακουχίες της ζωής, χρωστούν, ψάχνουν τρόπους να ψωνίσουν από το μάρκετ, ψάχνουν τρόπους να εξοικονομήσουν, να ζήσουν τα παιδιά τους, να ζήσουν οι ίδιοι, τότε ψάχνουν όλοι και δικαιωματικά λίγο ήλιο κάτω από τα συννεφιά. Οπότε δεν μπορούμε να μην τους δικαιολογήσουμε για τις πράξεις αυτές. Δηλαδή λειτουργούν υπό το συναίσθημα. Και γι' αυτό το λόγο και οι ένωσοι καταναλωτών, αλλά και εσείς σαν μέσα ενημέρωσης, αυτή η συνεργασία που έχουμε και μπαίνουμε καθημερινά στα σπίτια των τηλεθεατών, για τη δική σας περίπτωση, αναγνωστών για την ηλεκτρονική σας σελίδα, μπαίνουμε στα σπίτια τους και τους ενημερώνουμε συνεχώς και τους χτυπάμε τα καμπανάκια. Μην δίνετε πρόσβαση σε κανέναν για οποιαδήποτε πληροφορία. Κανένας δεν ζητάει τίποτα στην πραγματικότητα. Όποιος τα ζητάει δεν είναι για καλό. Οπότε, κυρία Βοροπούλου, πρέπει να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας για να προσπαθήσουμε να σώσουμε κι άλλους. Εμείς εννοείται να το συνεχίσουμε, αλλά κι εσείς αυτό που εκτελείτε σε καθημερινή βάση, που δέχεστε, υποθέτω, δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά, κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίζει να περιορίζεται, γιατί και οι εποχές δυσκολεύουν και νέα τεχνολογικά μέσα έρχονται στο φως και νέες περιπτώσεις απάτης έρχονται στο φως. Και αν δεν μπορούμε να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και τους γύρω μας από απλά πράγματα, απλές συναλλαγές του εμπορίου, τι θα κάνουμε δηλαδή όταν μία απάτη που θα φαντάζει εξωπραγματική, τότε θα μας χτυπήσει? Έχετε χτυπήσει το καλύτερο καμπανάκι αυτή τη στιγμή. Όντως, οι απάτες, όσο η τεχνολογία αυξάνεται και βελτιώνεται, τόσο και η απάτη μπορεί να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη. Για παράδειγμα, τώρα τελευταία βλέπουμε ότι οι απάτες αγγίζουν κοντά την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουν να διεισδύσουν στα σπίτια. Πραγματικά υπάρχουν πολλά αληθοφανή μηνύματα, είτε σε μορφή SMS, είτε σε email, τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή σύνταξη ως προς τη μετάφραση. Δηλαδή, ο απατεώνας που μπορεί να μην είναι Έλληνας, τις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι Έλληνας, κάνει τη μετάφραση μέσω τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά και το κείμενο βγαίνει άριστο. Και υπάρχει κίνδυνος δηλαδή κάποιος να μπερδευτεί πάνω στο στρες ή στον πανικό του και να πατήσει. Πάλι, υπενθυμίζουμε, δεν πατάμε στα μπλε γραμματάκια, δεν πατάμε σε κουμπιά. Σε καμία περίπτωση. Κύριε Λιχναρόπουλε, αυτά τα email, το δικό μου το email, το προσωπικό και του κάθε τηλεθέατη που μας βλέπει, πώς πέφτει όμως στα χέρια απατεώνων? Υπάρχουν δύο τεχνικές. Η πρώτη είναι η, ας το πούμε, κλοπή μιας βάσης δεδομένων από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα email, τα οποία όμως οι email τα έχουν αποκτήσει με δική σας αποδοχή. Δηλαδή, εσείς θέλησατε κάποια στιγμή από ένα e-shop να αγοράσετε μια τσάντα, ένα παπούτσι. Αυτό το κατάστημα λοιπόν κάποια στιγμή μπορεί να χακαριστεί, όπως λέμε στη γλώσσα αυτή, και ο hacker να χρησιμοποιήσει αυτή την βάση δεδομένων και να την πουλήσει έναντι πολλών χιλιάδων ευρώ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα δικά σας θα έχουν διακινηθεί παράνομα παντού, παντού, και οποιοδήποτε θέλει να κάνει το λεγόμενο ψάρεμα να χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων, γιατί ένας στους χίλιους να την πατήσει, τα λεφτά είναι πολλά που θα κερδίσουν. Αναφερθήκατε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του υπολογιστή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπάρχει περίπτωση να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να μας μιλάει ένας υπολογιστής, ο οποίος θα έχει αντιγράψει, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αυτό στην ουσία κάνει, τη φωνή κάποιου κοντινού μας προσώπου? Ή και όχι κοντινού μας, κάποιου προσώπου με σκοπό να μας εξαπατήσει, να μας αποσπάσει χρήματα? Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σοβαρό είναι αυτό που είπατε. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να αντιγράφει το ηχόχρωμα της φωνής του οποιοδήποτε. Θα χρειαστούν βέβαια κάποια λεπτά για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία, να τραβήξει
και την ένταση της φωνής και τη χρειά και τις νότες, τις μέγιστες και τις ελάχιστες, και να μπορέσει να φτιάξει ένα πακέτο φωνής. Και κάποια στιγμή να σας πάρει τηλέφωνο ένας αριθμός, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν θα τον έχετε κατά νου, αλλά πάνω στον πανικό η φωνή αυτή να σας πει βοήθεια, είμαι στο νοσοκομείο, χρειάζομαι τώρα 2.000 ευρώ, δεν με προσέχουν. Ναι, και να είναι με τη φωνή της μητέρας. Ή αντίστοιχα μια μητέρα, το παιδί της. Εδώ πέρα η ενός καταναλωτών λέει ένα πράγμα. Πρέπει να αναπτύξουμε κλειδιά επικοινωνίας μεταξύ μας. Password. Δηλαδή, πρέπει όλοι οι γονείς, μα τα παιδιά τους, να δημιουργήσουν ένα λεξιλόγιο το οποίο θα είναι ασφαλείας. Και όταν αυτό το παιδάκι πει κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή φαινομενικά είναι στρεσογόνο, είναι πάνω στον πανικό, θα πρέπει ο πατέρας ή η μητέρα να ζητήσει το password. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πει πόσο χρονών είναι ο ελέφαντας, είναι τυρκουάζ. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ καλός κωδικός για να καταλάβει ο άλλος ότι μιλάει όντως με το παιδί του. Δεν θα το καταλάβει. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν είναι εύκολο μέσα σε ένα τηλεφώνημα κρίσης και πανικού να σου έρθουν εκείνη την ώρα, αλλά καταλαβαίνω ότι εννοείται ότι χρειάζεται προσοχή στο κάθε τηλεφώνημα, στο κάθε SMS και στο κάθε email που λαμβάνουμε. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πολλές φορές ερχόμαστε στη θέση να αναρωτηθούμε κι εμείς οι ίδιοι ότι αν πέσουμε θύμα απάτης, τι πρέπει να κάνουμε. Ακόμα και αν πρόκειται για μια μικρή απάτη, όπως είπατε κι εσείς, της τάξης των 10, 30, 40, 50 ευρώ, αλλά και για μεγαλύτερα ποσά. Τι προτείνετε σαν Ένωση Καταναλωτών? Το πρώτο πράγμα είναι πρέπει να γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν καταναλωτές ως προς την ιχνηλασία του εμπόρου. Αν δεν μπορούμε να βρούμε τον έμπορο, πρέπει να κάνουμε καταγγελία στην αστυνομία. Αυτό ισχύει και για μηνύματα που ενδεχομένως να έρθουν στο κινητό μας. Εμείς να μην πέσουμε θύματα, αλλά να κάνουμε καταγγελία προκειμένου να αποτραπούν άλλα άτομα. Τα SMS δεν μπορείτε να τα χειριστείτε διαφορετικά. Απλά βλέπετε ότι δεν έχουν καμία λογική ως προς τη σύνταξη και τα διαγράφετε. Τα email, καλά είναι να μην πατάμε κουμπάκια. Αυτή είναι η βασική οδηγία. Μπορούμε πολύ απλά να τα χαρακτηρίσουμε ως ανεπιθύμητα ή spam με ένα κουμπάκι που εμφανίζεται πάνω αριστερά ή κάτω δεξιά στο μήνυμά μας, ή αλλιώς μπορούμε πολύ απλά να τα διαγράψουμε, σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό το μήνυμα. Και κακά τα ψέματα, συνεχώς εγώ προσωπικά βομβαρδίζομαι πάνω από 20 μηνύματα τέτοια ανεπιθύμητα. Το μόνο που κάνω είναι να γελάω και να τα διαγράφω. Η αλήθεια είναι αυτή ότι πλέον και τα μηνύματα στο προσωπικό κινητό αλλά και τα email είναι σχεδόν καθημερινά στους περισσότερους. Ειδικά σε εκείνους μάλιστα που έχουν δώσει, όπως είπατε και εσείς, το email σας αρκετές σελίδες. Αυτό που τονίζουμε σε κάθε περίπτωση είναι προσοχή. Μεγάλη προσοχή, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έφτασε εκεί πέρα που φοβόμασταν. Έφτασε στα σημεία της επικινδυνότητας που μπορεί σε λάθος χέρια να κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Κύριε Λιχναρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Να το δούμε τώρα αμέσως μαζί μας. Κύριε Γιαννακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί από αυτό θα ξεκινήσουμε, από την υγεία. Είδαμε το τελευταίο διάστημα πολλαπλά κρούσματα κορονοϊού, πολλαπλά κρούσματα γρίπης, τα νοσοκομεία όχι να φτάνουν στα όρια τους, αλλά να δέχονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες. Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο αυτό το μείγμα, το κοκτέιλ των ιώσεων του αναπνευστικού. Ήταν πάρα πολλές μαζί, με προεξάρχουσα τη γρίπη τύπου Α κυρίως, με τα 80%. Ακολουθούσε ο κορονοϊός, η λίμωξη δηλαδή από κορονοϊό, η λίμωξη από τον αναπνευστικό συγκητιακό, τον RSV, αλλά και άλλους αναπνευστικούς και ιούς και αδενοϊούς, ιούς κοξάκι. Επίσης, μέσα σε αυτές τις ιογενείς λοιμώξεις εμπλέκονταν και ορισμένες μικροβιακές, όπως ήταν τα σποραδικά κρούσματα του στρεπτόκοκου ομάδας Α, και ορισμένες περιπτώσεις μενιγίτιδας, με λόγια όλη τη χώρα. Είναι καταστάσεις επικίνδυνες, αυτές που οφείλονται σε μικρόβια, χρειάζονται οι μοναδικές που χρειάζονται αντιβιωτικά,
υιογενείς λοιμόξεις, το τονίζω αυτό ιδιαίτερα, διότι η χώρα μας είναι πρώτη στην μικροβιακή ενδοχή λόγω της αλόγης της χρήσης των αντιβιωτικών όλα τα προηγούμενα χρόνια, και της υιογενείς λοιμόξεις, εφόσον δεν υπάρχουν επιπλοκές, με υποστηρικτικά μέσα, νομίζω ότι σε λίγες μέρες περνούν και αναρρώνει ο οργανισμός μας. Εάν όμως εκεί υπάρξει επιπλοκή, σαφώς ο γιατρός θα υποδείξει ανάλογα με την επιπλοκή και την κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία σε δευτεροπαθείς λοιμόξεις. Αυτά ως εισαγωγή. Αυτή τη στιγμή βεβαίως δεν είμαστε σε τόσο μεγάλη έξαρση όπως ήμασταν περίπου κοντά στις γιορτές, όμως εξακολουθούμε να είμαστε αρκετά ψηλά και σε κρούσματα γρίπης και σε κρούσματα κορονοϊού. Ο κορονοϊός, η παραλλαγή αυτή, η υποπαραλλαγή, η Jetny 1 που τίνει να επικρατήσει, έχει πάρα πολύ μεγάλη διασπορά και έχει και ακόμα ένα χαρακτηριστικό, ότι μπορεί να διαφεύγει το ανοσοποιητικό μας συστήματος. Βεβαίως όλες αυτές οι ιώσεις και κυρίως η γρίπη και ο κορονοϊός, για τις οποίες υπάρχουν εποχικά εμβόλια, μας βρήκε ανέτοιμους. Οι εμβολιασμοί δεν διενεργήθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, αν υπήρχε σχέδιο, έτσι. Πάτωσαν, έτσι είπε ο νέος Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μόλις ανέλαβε, την πρώτη κουβέντα που είπε είναι ότι οι εμβολιασμοί έχουν πατώσει. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούσε να υπάρξει πιο κοινικότερη, να το πω έτσι, ομολογία γύρω από τους εμβολιασμούς. Γενικότερα οι εμβολιασμοί στη χώρα μας έχουν κακοποιηθεί. Δεν έχουν επικοινωνηθεί σωστά στους συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα οι μεγάλες ηλικίες, θεωρούν τα εμβόλια ότι είναι μόνο για την παιδική ηλικία. Δεν εμβολιάζονται, παρόλο που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα, και παρόλο που η ηλικία τους θα πρέπει να είναι αυτή που θα τους οδηγήσει το συντομότερο και γρηγορότερο δυνατόν από τις αρχές του φθινοπόρου στα εμβολιαστικά κέντρα, δυστυχώς εκεί αποτύχαμε. Γιατί πιστεύετε ότι αποτύχαμε στο κομμάτι του εμβολιασμού? Τι ήταν αυτό που φέτος οδήγησε τους περισσότερους πολίτες στο να πούνε ότι δεν θα εμβολιαστώ, δεδομένου ότι έχουμε βγει από μια πανδημία? Γιατί μας έπιασαν στον ύπνο και η γρήπη και ο κορονοϊός, παρόλο που ορισμένοι φορείς και τοπικοί και εμείς βγάλαμε εγκυκλίους πολύ νωρίς, δεν πίστηκε ο κόσμος ότι θα έρθει αυτή η πολύ μεγάλη διασπορά των δύο αυτών ασθενειών, οι οποίες έστειλαν στα νοσοκομεία πάρα πολλούς συμπολίτες μας με επιπλοκές, κυρίως τη γρήπη αλλά και ο κορονοϊός. Οριακά, όπως είπατε κι εσείς, κινούνται οι κλινικές και η θάλαμη COVID, την είναι γεμάτη. Εκεί που δέχονται πάρα πολύ μεγάλη πίεση, εκείνα που δέχονται είναι τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, των εορτών, δέχτηκαν πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά όλα μπορούσαν να αποφευθούν εάν την κουλτούρα των εμβολιασμών την είχαμε μεταδώσει και στους συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες μας τρέχουν μόνο όταν βλέπουν ότι πεθαίνει ένας συγγενής τους ή ένας γείτονας ή ένας φίλος του από γρήπη ή κορονοϊό, και τότε θυμούνται ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης, δεν έχουν όμως την αποκλειστική ευθύνη, γιατί θα έπρεπε η πολιτεία εδώ και αρκετά χρόνια να τους κοινωνήσει τα πραγματικά ωφέλη του εμβολιασμού. Δεν μπορεί τα εμβόλια, τα πάσης φύσης εμβόλια, αυτή τη στιγμή να θεωρούνται το δεύτερο αγαθό μετά το νερό στην ανθρωπότητα, η οποία έχει σωθεί πραγματικά από τα εμβόλια, και εδώ πέρα να παρακαλάμε να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα να εμβολιαστούν. Υπήρξε βέβαια και μία, να το πω έτσι, ένα κενό, γιατί και του COVID το εμβόλιο ήταν σε χέρια των ιδιωτών γιατρών, οι οποίοι πήγαιναν και κατοίκων. Δεν πήγαινε κανένας κρατικός γιατρός. Μόνο οι ιδιώτες γιατροί και εμβολιάζαν κατοίκων ή καθομάδας σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτά σταμάτησαν βέβαια, δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις.
Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συνέβαλαν στον αδερφή ο ελληνικός πληθυσμός και κυρίως όσον αφορά την COVID-19 ανέτοιμος μπροστά στην έξαρση. Βεβαίως και τώρα ακόμα μπορούν να εμβολιαστούν και για γρήπη και για κορονοϊό, ίσως κάποια αντισώματα μέσα στις πρώτες 10 μέρες μπορούν να παραχθούν στον οργανισμό. Ιδιαίτερα κάνουμε έκκληση πάντα στις ευάλωτες ομάδες και στους ηλικιωμένους, όπου εκεί η νόσος είναι πολύ βαριά και οι θάνατοι προέρχονται όλοι από αυτή τη δεξαμενή των συμπολιτών μας. Να καταλάβετε ότι κατά μέσο όρο χάνουμε περίπου 180 με 100 συνανθρώπους μας από κορονοϊό την εβδομάδα, δηλαδή το μήνα κάπου 400, έτσι. Και αν υπολογίσετε και την προηγούμενη περίοδο που είχαμε εκεί 40 με 50 περίπου, θα πρέπει να σας πω ότι μια μεγάλη κομμόπολη από τη χώρα μας εξαφανίζεται κάθε χρόνο. Η χώρα μας δεν είναι και μια χώρα που έχει λυμμένο το δημογραφικό της. Είδατε χθες που ανακοινώθηκαν καινούργια μέτρα, έστω αυτά που ανακοινώθηκαν, για να τονώσουν τις γεννήσεις, για να μπορέσει η χώρα μας να πάει πιο μπροστά αριθμητικά σε πληθυσμό. Πάντως, και εσείς τώρα μας αναφερθήκατε στους θανάτους από κορονοϊό, ενώ προηγουμένως είπατε ότι μεγαλύτερη έξαρση παρατηρήθηκε στην γρίπη. Είχαμε θανάτους από γρίπη όλο αυτό το διάστημα? Είχαμε μόνο από βαριές επιπλοκές σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και πολύ ηλικιωμένους. Όχι πάρα πολλούς θανάτους, είχαμε όμως που θα μπορούσαν και αυτοί να αποφευθούν, γιατί τουλάχιστον από τα στατιστικά στοιχεία που δίνει το Υπουργείο και ο ΕΟΔΗ, μιλάμε πάντα ότι από τους 100 θανάτους οι 98 συμπολίτες μας ήταν ανεμβολίαστοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο υψηλό είναι το ποσοστό στους ανεμβολίαστους. Άρα λοιπόν ο ιός, οι γενικότερα εκεί χτυπούν, εκεί βρίσκουν έδαφος και εκεί δυστυχώς και από εκεί έχουμε τους περισσότερους θανάτους. Να επικαλεστώ και την ιδιότητά σας ως παιδίατρος. Τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, πρέπει να εμβολιαστούν κατά της γρίπης και κατά του κορονοϊού, να κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο, ή προστατεύονται, έχουν περισσότερα αντισώματα? Όχι, δεν έχουν αντισώματα, και μάλιστα για τις κοινές ιώσεις, επειδή τα πολύ μικρά, τα βρέφη και τα πολύ μικρά τα νήπια δεν γνώρισαν ιώσεις στην περίοδο της πανδημίας, όπου υπήρχαν οι ατομικές προφυλάξεις και με τα μέτρα ατομικής προστασίας, με τις μάσκες, με τον περιορισμό εν πάση περιπτώσει και όχι τον συγχρονισμό, δεν ήρθαν σε επαφή για να κάνουν έστω λίγα αντισώματα, γι' αυτό και είναι ευάλωτα. Φέτος η γρίπη Α δεν άφησε βρέφος για βρέφος, δηλαδή και μικρά βρέφη κάτω του χρόνου. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εκεί δεν είχαμε όμως δυσάρεστες εξελίξεις, επειδή οι οργανισμοί αυτοί είναι κατά τα άλλα απόλυτα υγιείς, όπως και οι νεαροί ενήλικες, έτσι, αυτοί που δεν πάσχουν από νοσήματα, είναι πραγματικά ανταπεξέρχονται πάρα πολύ εύκολα σε τέτοιου είδους επιθέσεις ιών. Εκείνοι πάλι, και το τονίζω, είναι αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας και οι ηλικιωμένοι. Άρα δεν χρειάζεται εμβολιασμό στις μικρές ηλικίες? Χρειάζεται, είναι προαιρετικός. Όταν λέω χρειάζεται, δεν είναι υποχρεωτικός, είναι προαιρετικός. Είναι στην κρίση του γιατρού που παρακολουθεί το κάθε παιδί, αν θα συστήσει εμβολιασμό ή όχι. Εγώ, αν θέλετε, δεν θα σας το πω ευθαρσώς, πάνω από τον έκτο μήνα, τα παιδιά που παρακολουθώ, σχεδόν, όχι όλα φυσικά, γιατί είναι κάποια που δεν θέλουν οι γονείς να τα εμβολιάσουν, σχεδόν τα 3 τέταρτα, το 75% που έχω εμβολιασμένο στο δικό μου πελατολόγιο. Ναι. Τώρα κάτι άλλο. Πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ο νέος Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την επιδημιολογική κατάσταση και εκεί που, όπως είπατε και εσείς, είπε ότι ο εμβολιασμός πάτωσε, πρότεινε να γίνονται εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού και στα φαρμακεία. Πώς αντιδρά η ιατρική κοινότητα σε αυτό το μέτρο? Έχει ήδη αντιδράσει. Εδώ ταιριάζει μια παροιμία, ο πνιγμένος από τα μαλλιά που πιάνεται. Αυτό πάει για τον κύριο
να πηγαίνει στον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, δεν ξέρουν τι να κάνουν τώρα και εκμεταλλεύονται μια, να το πω έτσι, αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο ηγεσιών σε πανελλαδική κλίμακα, των γιατρών και των φαρμακοποιών, και αυτό προσπαθεί να το συντηρήσει, ίσως αποκομίζοντας άλλα ωφέλη. Βάζω τελεία εκεί σε αυτό το κομμάτι. Αν θέλετε να το συζητήσουμε άλλη φορά πώς και γιατί. Τώρα, ο εμβολιασμός, εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι τους φαρμακοποιούς. Οι ρόλοι μας, οι επιστημονικοί, είναι διακριτοί. Ο καθένας έχει σπουδάσει την επιστήμη του και ξέρει πολύ καλά για ποια άσκηση της ιατρικής ή της φαρμακευτικής επιστήμης είναι υπεύθυνος. Εκείνο που θα σας πω και θα σας το σφραγίσω κιόλας είναι ότι στη χώρα μας, και μιλάω για την Ελλάδα, δεν μιλάω για το εξωτερικό, και θα σας πω γιατί κάνω αυτή την αντιδιαστολή. Ο εμβολιασμός αποτελεί αμυγός ιατρική πράξη. Γίνεται σε ιατρείο, με ασφάλεια και σε περίπτωση συμβαμάτων κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο η κατάσταση αυτή από γιατρό και θα γίνω πιο σαφής. Τι μπορεί να αποκτηθεί, δεν μιλώ για την ασφάλεια των εμβολίων. Η ασφάλεια των εμβολίων είναι δεδομένη όλων των εμβολίων που κυκλοφορούν. Αλλά όμως τα συμβάματα γύρω από τον εμβολιασμό είναι πολλές φορές εκείνα που μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και θανάτους. Πρώτα-πρώτα μια λιποθυμική κρίση με τη θέα της βελόνας του εμβολίου. Πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπου. Δεύτερο, κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται σε αντιεπιληπτική αγωγή και εκδηλώνουν από το στρες του εμβολιασμού μια επιληπτική κρίση. Ένα αναφυλακτικό σοκ. Ποιος θα τα αντιμετωπίσει αυτά? Άρα εσείς λέτε ότι οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες κρίσεις. Οι ιατρικές καταστάσεις, οι οποίες χρειάζονται ιατρείο οργανωμένο, έτσι, και τον αντίστοιχο επαγγελματία υγείας που είναι αποκλειστικά ο γιατρός για να περιστάψει αυτές τις αρρώστιες. Τι να κάνει ο φαρμακοποιός, τον ξαπλώσει το πάτωμα? Του έχει εξεταστικό κρεβάτι σε μια τέτοια περίπτωση? Τι να του χορηγήσει, τι και με ποια αρμοδιότητα? Να πάρει ιστορικό? Πώς θα το αξιολογήσει το ιστορικό ο φαρμακοποιός? Αν θυμάστε, ιδιαίτερα για την COVID, για τον εμβολιασμό κατά της COVID, συμπληρώνουν όσοι πήγαν στα εμβολιαστικά κέντρα, όπου ήταν γιατροί, έτσι. Δεν έχει σημασία ποιος βάζει τη βελόνα στον μπράτσο. Τη βελόνη μπορεί να τη βάλει και ένας επαγγελματίας υγείας. Αλλά παρουσία του γιατρού. Αυτός είναι υπεύθυνος του εμβολιασμού. Συμπληρώναμε ένα δελτίο μιας σελίδας. Αυτό πώς θα το αξιολογήσει ένας επαγγελματίας υγείας που δεν είναι στην, που δεν το έχει σπουδάσει? Δεν είναι στην ειδικότητά του. Και μάλιστα όταν ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου έφτασε στο σημείο να παραπλανεί τον κόσμο και να λέει ότι εμείς έχουμε δώσει εντολές στα φαρμακεία και πρωτόκολλα αντιμετώπισης του αλλεργικού σοκ, το αλλεργικό σοκ που στην Κρήτη, υψώνω τον τόνο της σχολής μου γιατί μιλώ αγανακτισμένα τώρα, στην Κρήτη οι μαθήτες 17χρονοι με αλλεργικό σοκ από τρόφιμο δεν μπορείς να αντιμετωπιστεί και έχασε τη ζωή της μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όχι στο φαρμακείο. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα? Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει μια επιστημονική ειρήνη, θα το έλεγα, να πάψουν οι κακές φωνές ένθεν και ένθεν, ο καθένας επαγγελματίας υγείας να περιοριστεί σε αυτά που έμαθε, που διδάχτηκε και τις δεξιότητες που απορρέουν από την ειδικότητά του και να αφήσει ο καθένας ότι μπορεί να μπαίνει στα χωράφια αλλού. Το παράδειγμα του εξωτερικού που λέει ο Υπουργός, να στο εξωτερικό δεν είναι οι γιατροί που κάνουν τα εμβόλια σε όλες τις χώρες, είναι παγίδα, είναι άστοχο. Γιατί εκεί υπάρχουν ειδικά εμβολιαστικά κέντρα που εποπτεύονται από γιατρούς και οι εμβολιασμοί γίνονται από επαγγελματίες υγείας ειδικά εκπαιδευμένους για εμβολιασμούς. Εδώ δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό και στη χώρα μας και επιστημονικά και νομοθετικά είναι αποκλειστικά με την ευθύνη των γιατρών.
ιατρική πράξη. Έχετε κάποια ενημέρωση? Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έστειλε από την πρώτη στιγμή επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας. Έχετε πάρει κάποια απάντηση αν θα προχωρήσει τελικά το μέτρο? Επειδή έκανε μικροδιακοπή, επαναλαμβάνεται την τελευταία πρόταση. Έχετε πάρει κάποια απάντηση, λέω, για το αν θα προχωρήσει τελικά το μέτρο? Εμείς βεβαίως με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι και προσωπικός μου συνεργάτης και φίλος από ό,τι ήμουν 10 χρόνια στο Πανελλήνιο, αλλά και συζητάμε όλα τα μείζωνα θέματα. Συζητήσαμε πάρα πολύ το θέμα των εμβολιασμών, λόγω της ειδικότητας της δικής μου και της 40χρονης ενασχόλησης με τους εμβολιασμούς. Και νομίζω ότι συντάξαμε μια πάρα πολύ καλή επιστολή, αυτή που, στην οποία αναφέρεστε, η οποία πήγε στον Υπουργό. Δεν ξέρω ο Υπουργός αν για άλλους λόγους δεν μας ακούσει και θέλει να δείξει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για τους συμπολίτες, άρα θα αυξήσει τα εμβολιαστικά κέντρα. Αν δεν δοθούν οι εμβολιασμοί στους γιατρούς, σε όλους τους γιατρούς, σε κάθε ιατρείο να υπάρχει και ένα μπουκαλάκι εμβολίων κατά του κορονοϊού, δεν πρόκειται να πετύχουμε τέτοια εμβολιαστική κάλυψη για να αποτρέψουμε μεγάλο αριθμό θανάτων. Οι γιατροί μπορούν να πείσουν τους ασθενείς τους. Ο ασθενής συμβουλεύεται είτε τον προσωπικό του γιατρό, είτε οικογενειακό, όπως θέλετε ονομάστε το, είτε ένα φίλο της οικογένειας. Μπορεί να μην είναι παθολόγος ή παιδίατρος ή πνευμονολόγος, να είναι και με ευθύρας ακόμα, αλλά αυτό είναι πιστεύει. Εκείνος, από εκείνος ζητά την έγκριση αν θα εμβολιαστεί ή όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι εμβολιασμοί ουσιαστικά δεν πρέπει να φύγουν από τα χέρια των γιατρών. Πρέπει όμως να γίνει και μια προεργασία σε ουδέτερο χρόνο. Και όχι τώρα που μας έζωσαν τα φίλια. Κύριε Γιαννακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Εδώ ολοκληρώθηκε το Συμβαίνει Τώρα. Ανανεβώνουμε το ραντεβού μας για αύριο γύρω στις 3 το μεσημέρι. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.